Συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα στους παρευρισκόμενους στην αίθουσα. Καλησπέρα σε όσους έχουν συνδεθεί μαζί μας. Το σημερινό μετακλητικό μάθημα ουσιαστικά είναι μια φρακτική τράπεζα στην ουσία και αφορά τη μαγνητική τομογραφία 3-4. Όχι ότι η μαγνητική τομογραφία 3-4 είναι κάτι καινούριο, αλλά καθώς γενικεύεται η χρήση αυτό το μαγνητικό τομογράφο και καθώς παρουσιάζονται στην αγορά μαγνητική τομογράφη 3-4 που έχουν όμως περίπου διαφορετικέ διαβαθμίσεις και προδιαγραφές, τόσο που μπορεί ένας να μοιάζει με Mercedes και ένας άλλος με Τεσεγό, αλλά και οι δύο να είναι 3-4, έχει σημασία λίγο να εμβαθύνουμε σε Τεσεγό τα συμπαθόμενα. Αλλά έχει σημασία να εμβαθύνουμε λίγο στα συν και στα πλήν της μαγνητικής τομογραφίας 3-4, γιατί φαίνεται ότι αυτή θα αποκτήσει τους ίδιους αριθμούς ίσως κάποια στιγμή μαγνητικό τομογράφο όσοι είναι και 1,5. Και έτσι έχουμε σήμερα εξαιρετικούς συναδέλφους που θα ήθελα να σας τους παρουσιάσω. Ο κ. Τωμάς Μωρής είναι καθηγητής ιατρικής φυσικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο εγώ είχα την χαρά και ο κ. Πετσιδάκης να συνεργαστούμε, αλλά και νομίζω όχι μόνο εμείς. Και ομολογώ ότι εγώ έχω ωφεληθεί πολύ από τον κύριο Μαρή, γιατί προσπάθησε να με βάλει λίγο στη λογική και στη φυσική του μαγνήτη. Ομολογώ ότι εξαιτίας μου δεν τα πήρα όλα, αλλά φανταστείτε με πράγμα για αυτά που μπόρεσα. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τη φυσική του μαγνήτη βαθιά, τόσο βαθιά που θα τον παρακαλέσω να μην μας πάει τόσο βαθιά σήμερα. Και έτσι να πάρουμε βασικά μηνύματα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να σκεφτόμαστε ιατρικά. Γιατί ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα, ένα από τα πολλά, αλλά ένα μεγάλο πλεονεκτήμα του κ. Μαρή είναι το γεγονός ότι μπορεί να αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα σαν θεολογικός φυσικός, αλλά να αποτελεί και γέφυρα με τον ακτινολόγο. Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας και να αποτελεί αυτή τη γέφυρα που θα επιτρέψει στη βαθιά του γνώση της ιατρικής φυσικής να μας μεταγγίσει στο επίπεδο που θα μπορέσουν να επηρεάσει θετικά την καθημερινή πράξη. Να ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ γιατί είναι σήμερα μαζί μας. Η δεύτερη μας ομιλήτρια, τη γνωρίζετε, είναι η κυρία Βανάη Κουρμούζη. Είναι reader, δηλαδή επίκουρος καθηγητής στο αγγλόφωνο τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, στο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα. Συνεργάτες και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που την έχουμε μαζί μας και θα μας μιλήσει ιδίως για τις κλινικές, θα εστιαστεί στις κλινικές εφαρμογές. Και τρίτος, αλλά όχι έλασον, είναι ο κύριος Αλετράς, Αντώνης Αλετράς, καθηγητής ιατρικής πληροφορικής, που και εκείνος ο εστιασμός του είναι η μαγνητική τομογραφία. Για εκείνον είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο Πανεπιστήμιο και οι δικές του γνώσεις και η δικιά του εμπειρία στη μαγνητική τομογραφία επίσης μας είναι πολύτιμες και τον έχουμε παρακαλέσει να είναι σχολιαστής. Και σήμερα, παρόλο το πρόβλημα υγείας που είχε, κατάφερε και συμβαίνει και τον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν και τους τρεις πάρα πολύ. Και σας δίνω το χρόνο, κύριε Μαρή, που χρειάζεται για να μας μεταγγείσετε το θέμα των εφαρμογών και των πλεονεκτημάτων του Μαγνήτη 3-4. Αλλά μπορείτε να πείτε και τα μειονεκτήματα, γιατί δεν υπάρχουν μόνο. Ναι. Αρχικά να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και εσάς, κύριε Βασόπουλο, για την πρόσκληση. Να πω από την άλλη ότι αυτή η ομιλία να γίνει κάπου αν δεν κάνω λάθος, αλλά για κάποιους λόγους αναβλήθηκε. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα να σας πούμε και να σας συνδέσουμε με αυτό που λέει το θέμα, δηλαδή τις εφαρμογές πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εννοείται, θα αναφερθούμε. Σχετικά με την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού στα 3-4. Θα μπω κατευθείαν στο νόημα, θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος όσο μπορώ, αλλά να μην πατιάσω. Όμως το βασικότερο απ' όλα και για μένα η ουσία είναι να μπει στη φυσική του. Για τη φυσική του ξεκινάω κατευθείαν στα δύσκολα, θεωρώντας ότι οι παράγοντες χρειάζονται την αντίθεση. Στην κλινική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού είναι δύο ομάδες. Πρώτο είναι οι φυσικοί παράγοντες και μετά είναι οι μαγνητικοί παράγοντες. Στους φυσικούς παράγοντες θεωρούμαστε το δίπο του πυρήνα, ποια είναι η μαγνητική επιδευτικότητα, θα ορίσω λίγο παρακάτω, ο αριθμός των συντονισμένων μαγνητικά ενεργών πυρήνων, πόσοι πυρήνες δηλαδή μπορούν να δώσουν συστατικό αυτό, τι είναι η διάχυση. Η διάχυση είναι ένας άλλος τρόπος να το περιγράψει, συγγνώμη, είναι η μοριακή φυσική γυκνίαση. Πώς δηλαδή τα μόρια που κουβαλάνε άτομα, που με τη σειρά του κουβαλάνε πυρήνες. Στερεά υγρά αέρια. Αυτό είναι ξεκάθαρο σαν ιδέα, ξέρετε τι είναι αυτό. Αυτό εκφράζεται ως φυσική γυκνίαση. Έτσι. Και αυτό είναι για τους ιστούς. Έτσι. Οι μαγνητικοί παράγοντες, τα δύσκολα. Ο χρόνος στα φαίνα είναι ο κινηματικός. Ο μάνας, με συγχωρείς πολύ, αλλά επειδή η σύνδεση
κάνει μερικές μικροδιακοπές. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω πολύ να μιλάς λίγο πιο αργά, έτσι Ωραία. ώστε το χάνουμε στις μικροδιακοπές. Είναι πρόβλημα σύνδεσης, αλλά αν μιλάς πιο αργά, νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Το πάμε, το πάμε. Κλείνω και την κάμερα επίσης. Θέλω να κλείσω την κάμερα, ναι, για να κλειδώσω τον πάμε. Ωραία, Εννοείται. μιλάω πιο αργά. Ωραία. Πάμε στα δύσκολα. Μαγνητικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αντίθεση. Για να σε αρέσει. Να πάμε. Μ' ακούτε. Είναι εντάξει. Νομίζω πως Ναι, ναι. δεν βλέπουμε την Σε ακούω, οθόνη. αλλά δεν βλέπουμε οθόνη. Δεν βλέπουμε την οθόνη. Very nice. Γιατί. Οπ, τι έγινε τώρα. Αυτό είναι δίκτυο πάλι. Περιμένετε λίγο. Θα αφήσω ακόμα. Ναι, μια στιγμή. Πρέπει να έχει γίνει κανονικά. Και όμως εγώ το έχω κάνει share. Το ξανακάνω share screen να δω για ποιο λόγο δεν είναι. Πώς μου στον πάτησε Πρέπει αυτό. να ανοίξει την κάμερα για ακόμα. Νομίζω. Τώρα πρέπει να το βλέπετε. Ναι, τώρα το βλέπετε. Μια στιγμή Ωραία, λίγο. τώρα και πέρα. Τέλεια. Όχι και τώρα Όλα καλά. Ναι, πάμε. Τώρα λοιπόν εντάξει, η πρώτη οθόνη, η πρώτη την είδατε μια από την αρχή. Η δεύτερη διαφάνεια είναι αυτή εδώ. Και αναφερόμαστε στους παράγοντες, λοιπόν, ξαναλέω, που επηρεάζουν την κλινική απεικόνηση. Έτσι. Είπαμε για τους φυσικούς παράγοντες, λέμε για τους μαγνητικούς παράγοντες, που είναι και το δύσκολο κομμάτι. Έτσι. Ο χρόνος σταθένα. Τι είναι με δύο κουβέντες ο χρόνος σταθένα. Είναι ακριβώς αυτός ο μοριακός κινηματικός μαγνητικός συντονισμός. Πόσο δηλαδή η κίνηση των μορίων που κουβαλάνε με τη σειρά τους πυρήνες συντονίζονται, αν θέλετε, με τη μεταπτωτική κίνηση των υδρογόνων. Έτσι, την κίνηση του λάδι. Αυτό. Όταν αυτές οι δύο συχνότητες τότε ο χρόνος σταθένα είναι αποδοτική αποκατάσταση σταθένα. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Τώρα όμως είναι πολύ σημαντικό. Ο χρόνος στα δύο. Η μοριακή κινητική γυτνίαση. Τι σημαίνει αυτό. Πόσο είναι δύο πυρήνες που κουβαλιούνται από τα άτομα και τα μόρια. Μαγνητικά. Άλλο η φυσική γυτνίαση, που είναι η διάχυση, μπορεί να υγρό για παράδειγμα, που του βάζει μέσα παραμαγνητικό και φέρνει του μαγνητικά κοντά. Μειώνει την ταφή. Αυτό είναι το σημαντικό να το καταλάβει. Ότι στου μαγνητικού παράγοντε η ταφένα και η ταφή είναι. Αλλά τι είναι στην πράξη είναι αυτό το πράγμα. Πόσο δηλαδή εσύ μαγνητικά κοντά δύο πυρήνε. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, μαγνητικά κοντά η πυρήνα, αν θέλετε, σε ένα υγρό που έχει μπει μέσα ένα παραμαγνητικό υλικό. Σημαντικό. Και τέλο, το ταφείο Σταρ, που κι αυτό δεν είναι τόσο πολύ πιο εύκολο από την ταφένα, το καταλάβετε, έχει να κάνει με το πόσο κοντά έρχονται δύο πυρήνε στην ενός ομογενούς ή μη ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Μας ενδιαφέρει κατά η ομοιογένεια του πεδίου. Κάτι που είναι σημαντικό για τους μαγνήτες μεγάλων, να το πω και αλλιώς, εντάσσεων. Τώρα, όσον αφορά στους εξωγενείς παράγοντες, τα προηγούμενα που είπα ήταν οι ενδογενείς. Αναφερόμαστε στο υλικό δηλαδή. Θέλετε. Τώρα, στους εξωγενείς παράγοντες, για να μην τα διαβάζω όλα, έχουμε παράμετρες που έχουν σχέση με τους τρους. Η διήθηση ή η διάχυση. Η μικροδιήθηση, η μικροδιάχυση, σε αυτήν την περίπτωση είναι λόγος μεγάλος. Η μεταφορά μαγνήτηση, δηλαδή η πρωτεΐνωση στη γλώσσα των γιατρών. Έτσι. Οι παράμετροι σε σχέση με τη μετρητή διαδικασία. Ακολουθίε. Οι παράμετροι που χρησιμοποιεί στην ακολουθία. Οι παράμετροι για το πάγο τομή. Τη μήτρα ανασύνθεση. Η λήψη. Τι λήψη κάνει. Πόσο παραλληλίζει τη λήψη. Πόσο εύκολα μπορεί να δουλέψει, δηλαδή πολύ πιο γρήγορα. Και τέλο, βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη. Παίζει τεράστιο ρόλο για το πώ εσεί θα μπορείτε να πάρετε μια εικόνα και να τη μετατρέψετε ανάλογα και την καταλήξετε να την έχετε βελτιώσει αρκετά καλά. Σε σχέση με το μηχάνημα, τώρα μας ενδιαφέρει το στατικό μαγνητικό πεδίο. Πώς συνδέεται δηλαδή το στατικό μαγνητικό πεδίο, η έντασή του, έτσι, με την ποιότητα της εικόνας ή όχι. Ο τύπος των ποινίων, ο αριθμός ποινίων στοιχείων, ο αριθμός των καναλιών, όλα αυτά παίζουν ρόλο για το τι είναι τι. Δείτε κάτι βασικό εδώ. Αν το πρωτόνιο, που είναι ο πυρήνας του ατόμου του υδρογόνου, έχει διάμετρο, για παράδειγμα, και είναι μια σφαίρα που έχει διάμετρο 1 μέτρο, υπερβάλλω εδώ, ωραία, και βρίσκεται στο Ηράκλειο, τότε το ηλεκτρόνιο, που είναι από την άλλη μεριά, έχει διάμετρο 1 χιλιοστό, και το άτομο είναι μια σφαίρα διαμέτρου 100 χιλιόμετρων. Από τον Άγιο Νικόλα που λέμε εμείς μέχρι τα Ρέθυμνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο χώρος είναι κενός. Και επειδή είναι κενός ο χώρος, ο πυρήνας που είναι στη μέση, γενικά μιλάει κατευθείαν με το εξωτερικό πεδίο. Μεγάλη υπόθεση θα το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό μπορούμε και μιλάμε με αυτούς. Μιλάμε εννοούται στον ίσμο. Για να το πετύχουμε αυτό σημαίνει ότι ο πυρήνας είναι σχετικά ανεξάρτητος. Και είναι γιατί η ύλη κατά βάση είναι κενή. Οι πυρήνες που κουβαλάνε τα άτομα, που κουβαλάνε τα μόρια, που κινούνται τα μπαλαλά. Αυτό είναι το πακέτο. Παίζει δηλαδή και η κίνηση τεράστιο ρόλο για να μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τις εικόνες. Για το άτομο του υδρογόνου, που είναι ουσιαστικά η πηγή παραγωγής σήματος. Τώρα, σημαντικό να πούμε επίσης ότι αν πάμε μέσα σε ένα χιλιοστό, που κυβικό χιλιοστό εννοείται, η βιολογική ιστή που βλέπετε εδώ, εντάξει, είναι κατά κατηγορία αυτό που βλέπετε εδώ. Έχει πρωτεΐνες μέσα στις αλυσίδες των αμινοξέων, ξεκάθαρα.
του νερού στα διαλύματα μακρομορίων, δηλαδή είναι το νερό το ίδιο, το οποίο όπως είναι, παίρνει σήμα από τους πυρήνες που βρίσκονται στα άτομα του υδρογόνου. Και τέλος τα λιπίδια, τα ευκίνητα λιπίδια, δηλαδή το αποθηκευτικό λίπος. Μεγαλύτερα μόρια από το νερό, ευκίνητα όμως, ευκίνητα σε κίνηση, θα πάρουν σήμα. Για την εικόνα μέσα στο βόξελ, έτσι, το τομογράφο αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν θα πάρεις ποτέ σήμα από τα κολαγόνων ή τα υδρογόνα των κολαγόνων των αμινοξέων του θα πάρει σήμα από τα υδρογόνα των νερών που είναι κολλημένα πάνω στις υδρογόνες. Μεγάλη υπόθεση, να το καταλάβουμε. Όσον αφορά λοιπόν την αξονική, για παράδειγμα, το σήμα έρχεται από όλα τα άτομα των στοιχείων και το άνθρακα και το οξυγόνο, τα πάντα. Από όλο, μέσα στο βόξα. Από όλα την αξονική, ξαναλέω. Ή την υπολογιστική τομογραφία για να μας σοβαρεί. Την κλασική τώρα μαγνητική τομογραφία. Εδώ αναφερόμαστε στο 10 στιγμή. Παίρνουμε σήμα από τα άτομα. Δηλαδή. Στην υπολογιστική τομογραφία το σήμα έρχεται από τα άτομα. Έτσι, σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά στη συμβατική, ξεκαθαρίσω. Το σήμα το παίρνουμε, αυτό που έλεγα πριν, εικόνα των ευκίνητων, αν θέλετε, μορίων, δηλαδή χωρίς στερόλ και νερό. Παίρνω σήμα από τα υδρογόνα των πρωτεϊνών, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Άρα αυτό που γίνεται μέσα στο βόξελ, το σήμα έρχεται μόνο από αυτή την περιοχή, μέσα στο χιλιοστό δηλαδή. Στη νέα όμως μαγνητική τομογραφία, και εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, σήματα παίρνουμε σύγχρονη, όπως λέμε, απεικόνηση μαγνητικού συμβασμού ή κεφαλοσκοπία, σήμα θα πάρουμε και από τις πρωτεΐνες πλέον. Άρα μπορούμε δηλαδή πλέον να παίρνουμε σήμα και από συμπαγή πλέον υλικά. Όταν λέω συμπαγή, εννοώ τελείως φλοιώδες μέρος του οστού. Οστή τιστό. Μπορώ πλέον να πάρω σήμα. Είναι απίθανο. Και θα δείτε εικόνες. Αλλά αυτό είναι το καινούριο στην όλη ιστορία. Στους μανίτες τριών Τέσλα, το πρώτο που μαθαίνουμε τώρα ότι μπορούν να πάρουν σήμα από στερεά πλέον μόρια, δηλαδή από μόρια που πλέον είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, γυτνιάζουν μαγνητικά, έτσι. Και φυσικά εννοείται βέβαια πάρα πολύ. Αυτή είναι η λογική του. Εννοείται ότι βέβαια η διάσταση έρχεται από τον κόσμο του 10 στη 15. Που είναι ο κόσμος των πυρήνων, ξαναλέω, των ατόμων υδρογόνου, των μορίων των υπολείπων κινούμενων των συστημάτων. Με όλο αυτό στο μυαλό, εδώ είναι η κατάσταση και βλέπετε τι γίνεται. Η ταφένα μεγαλώνει με τον πεδίο. Όσο μεγαλώνει το μαγνητικό πεδίο, τόσο η ταφένα αυξάνεται. Η ταφδίο παραμένει περίπου σταθερή για τους διάφορους ιστούς. Καταλήγω σε αυτό. Εδώ δείτε πώς συμβαίνει. Εδώ είναι οι κινήσεις. Παίρνουμε σήμα μόνο από τα κινούμενα μόρια, είτε τα μόρια της χολυστερόλης, είτε τα μόρια του νερού, το καταλάβαμε. Δύσκολο διάγραμμα αυτό, αλλά εδώ φαίνεται, αριστερά φαίνεται η κίνηση, όπως κατεβαίνει. Όσο παγώνω κάτι, έτσι, τόσο πιο στερεό το κάνω, τόσο πιο μαύρο σήμα, δηλαδή πολύ πιο κοντά τον γυκνιάζω, με το αποτέλεσμα να έχω πολύ μικρότερο σήμα. Κοιτάξτε την ταυδίο. Η ταυδίο, όσο και να φαίνεται περίεργο, είναι σχεδόν ανεξάρτητη από το μαγνητικό πεδίο. Σχεδόν. Ενώ η ταφένα ανάποδα εξαρτάται και μάλιστα μεγαλώνει με την αύξηση του μαγνητικού πεδίου. Όσο μεγαλώνει την ένταση του μαγνητικού πεδίου, από μισό τέρα στα 8,5, βλέπετε ότι τα φαίνα δυστυχώς ή ευτυχώς μεγαλώνει, αυξάνει. Άρα πρέπει να προσέχω πώς θα πάρω τις τεχνικές και τις ακολουθίες. Σημαντικό ότι τα δύο εμφανίζεται να είναι παθογνωμονικά σωστή. Διαγράμματα για την ένταση και το βλέπετε τι γίνεται εδώ. Οι διάφοροι ιστοί έχουν διαφορετική τα φαίνα ανάλογα με το μαγνητικό πεδίο. Όσο μεγαλώνω το μαγνητικό πεδίο, την ένταση, τόσο τα φαίνα μεγαλώνει. Αλλά αυτό γίνεται και διαφορικά. Η αύξηση τη τα φαίνα είναι μεγαλύτερη στο σπλήνα, σε σχέση με το ύπαρ, το οποίο είναι πιο συμπαγές ως όργανο. Έτσι. Αυτό το βλέπετε πώς συμβαίνει εδώ. Η γενική παραδοχή είναι ότι όσο αυξάνει το μαγνητικό πεδίο, την έντασή του, τόσο αυξάνει η παράμετρο σταθμών. Όχι το ίδιο για όλους τους τους. Για την ταυδίου ευτυχώς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση. Υπάρχει μια τάση, σύμφωνα με την τελευταία βιβλιογραφία, να υπάρχει μια ελάχιστη μείωση. Αλλά παραμένει η ταυδίου, θα πω τη λέξη, παθογνωμονική στο μέλλον για την αποτύπωση των ιστών. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή μπορούμε μέσω της ταυδίου. Και θα δείτε και πιο μετά, να ποσοτικοποιήσουμε και να έχουμε μια βάση δεδομένων, αν θέλετε, από τους συγκεκριμένους τύπους των ιστών. Δηλαδή, ένας ιστός σκληρός, ένας ιστός στερεός, θα έχει μικρή ταυδίου. Τέλος. Ένας ιστός ο οποίος είναι υδαρής, έχει μεγάλη ταυδίου. Προσέξτε όμως, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι βλέπουμε και ότι μετράμε είναι στους 37 βαθμούς, 36,7 βαθμούς. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει αύξηση μεταβολή του θερμοκρασιακού ισοζυγίου, οι παράμετροι τα φαίνα και τα δύο αλλάζουν. Άρα, ό,τι έχουμε μάθει στα φυσιολογικά. Θέλετε, είναι η θερμοκρασία στου 36,7 δηλαδή του σώματο. Εδώ είναι μη εξώσει. Εδώ βλέπετε ένα παράγοντα που λέγεται σηματολογικό λόγο. Το σήμα, δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι. Και να μην μπω σε λεπτομέρειε. Αντιεντέκο και σπινέκο, κλασικέ τεχνικέ. Συγχωρέστε μου τα αγγλικά. Τελικά λίγο δύσκολο εδώ. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει μια αύξηση σοβαρή στο SNR, στο σήμα, δηλαδή στο θερμοκρασιακό λόγο, όσο αυξάνεται η ένταση του παιδιού. Αν διατηρείται όμως διατηρούνται σταθεροί κάποιοι παράμετρες, πάχος τομής, ποινία, τέτοια πράγματα, κανάλια, ας πούμε,
τα ίδια και σε δύο μαγνήτες, 1,5 και 3, η απάντηση είναι ότι το SNR είναι πολύ μεγαλύτερο στο 3. Εντάξει. Για την συγκεκριμένη, το ξεκάθαρο μήνυμα είναι ότι έχει μια σημαντική αύξηση στη τεχνική στα 2 και μια moderate ή μέση αύξηση στη τεχνική στα 1. Γι' αυτό είναι σημαντικό επίσης για να το ξέρετε, όσοι δεν. Το SNR επίσης είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που συνδέονται με το σήμα στους μαγνήτες. Το δεύτερο είναι η μαγνητική επιδεκτικότητα. Δεν το λέω τυχαία αυτό, γιατί οι δύο παράμετροι αυτοί, η μαγνητική επιδεκτικότητα που έχει να κάνει με το πόσο η ύλη που μπαίνει μέσα στο μαγνητικό πεδίο, ζώσα ύλη, δηλαδή ιστοί, ανθρώπινοι οργανισμοί ή όργανα, μπαίνουν μέσα στο μαγνητικό πεδίο, ναι, η επιδεκτικότητα συνδέεται, και το λέει η λέξη, με την ικανότητα αυτή τη ύλη που μπαίνει μέσα στα δικά μαγνητικά πεδία να επιδέχεται θετικά ή αρνητικά το μαγνητικό πεδίο. Αυτό λοιπόν ορίζεται με ένα διάγραμμα που λέγεται Χ, το ελληνικό Χ, και το M, συγγνώμη τώρα γιατί εδώ, να, και το M μπροστά είναι το molecular ή το N, εδώ είναι το nuclear, δηλαδή έχει να κάνει στο επίπεδο το ατομικό ή το πυρηνικό, είναι ο λόγος της επαγόμενης, αν λέμε, μαγνήτης στο υλικό που μπαίνει μέσα στο πεδίο, προς την ένταση του εξωτερικού πεδίου, ξεκάθαρα. Μπορεί να είναι 0 για τα άτομα ή τα μόρια, μπορεί να είναι αρνητικό, έχουμε διαμαγνητισμό δηλαδή, μπορεί να είναι θετικό, παραμαγνητισμός, έτσι, ανάλογα. Τα υλικά τα παραμαγνητικά είναι τα σχηγραφικά που ξέρετε, έτσι, σαν ιδέα. Μπορεί να είναι υπερπαραμαγνητισμός, όταν έχει σίδηρο κυρίως, ή σίδηρομαγνητισμός, αν έχει συγκεκριμένο σίδηρο, ας πούμε. Τώρα, όσον αφορά στο πυρηνικό επίπεδο, είναι κυρίως παραμαγνητισμός. Δηλαδή, οι πυρήνες έχουν την τάση να προσανατολίζονται γενικά παράλληλα με το πεδίο. Δείτε ένα ωραίο γραφικό εδώ. Αυτό γίνεται στο, ας πούμε, η ένταση του πεδίου και βλέπετε τι γίνεται. Αν εδώ έχουμε ένα υλικό όπως είναι το υγρό ήλιο, οι δυναμικές αναμέσεις του πεδίου δεν επηρεάζονται από την παρουσία ή όχι του υλικού. Αν νερό, ατομικό επίπεδο, διαμαγνητικό. Έχει τοπικό πεδίο μικρότερο από το εξωτερικό πεδίο. Μαγνητικό υλικό, δηλαδή νερό με παραμαγνητικό βασικά, τότε η τοπικό πεδίο. Το σημαντικό να δείτε ότι μεταξύ αέρα και νερού, για παράδειγμα, στις διάφορες περιοχές του σώματος, λόγω του περάσματος από το παραμαγνητικό μέρος στο διαμαγνητικό, ο αέρας έχει οξυγόνο και ο αέρας έχει το οξυγόνο παραμαγνητική ουσία, επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη στρέβλωση του πεδίου, γι' αυτό εμφανίζεται και πολύ αυτό το artifact, αυτό το τεχνικό σφάλμα δηλαδή, που έχει να κάνει με το πρακτικό κομμάτι. Με ακούτε έτσι? Ναι. Πολύ ωραία. Συνεχίζω λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα, αλλάζουν τα πράγματα αν εγώ βάλω, μεγαλώσω την ένταση του εξωτερικού πεδίου. Η μαγνητική επιδεκτικότητα των υλικών μεγαλώνει. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνει και τοπικά η στρέβλωση του πεδίου. Άρα σε μια διεπιφάνεια αέρα και νερού, όταν το βάλεις από το 1,5 στα 3 τεσλα, έχεις τεράστια διαφορά, τεράστιο και πολύ έντονο artifact, έντονο τεχνικό σφάλμα δηλαδή, που έχει να κάνει με τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της επιδεκτικότητας του αέρα και του νερού στα 3 τεσλα, στο μεγάλο μαγνητικό πεδίο. Άρα περιμένεις το artifact, και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, στα 3 τεσλα να είναι πολύ μεγαλύτερο. Όπου υπάρχει, για παράδειγμα, ειδικά στην Ανατολία, διαφορές αέρα και νερού. Και αυτή είναι η εξήγηση. Εδώ, έτσι. Βλέπετε εδώ στα 3 τέσλα τη διαφορά που έχει κάνει σε σχέση με το 1,5. Ξεκινάμε με τα μειονεκτήματα. Το νομίζω είναι σημαντικό. Ότι έχεις ουσιαστικές, όσο και να παλεύεις, να έχεις πολύ καλύτερο σήμα που έχεις, artifact της επιδεκτικότητας που υπάρχει μόνιμα εκεί. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε? Να χρησιμοποιήσουμε τούρμπο σπινέκου αντί για gradient τεχνικές. Εννοείται η επιδεκτικότητα είναι φυσικά πάντα τις πρώτες φορές πολύ πιο τις τεχνικές βαθμιδωτής ηχούς, gradient δηλαδή. Τώρα μπορούμε να bandwidth. Μπορούμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση της φάσης, το άξονα της κωδικοποίησης. Μπορούμε να μειώσουμε το voxel και φυσικά μπορούμε να έχουμε shorter echo times, δηλαδή να τραβήξουμε μικρότερο τη ύση στις εικόνες, για να μην αφήσουμε τη μαγνήτηση να καταστραφεί. Λόγω του φυσικού φαινομένου της διαφοράς της επιδετικότητας που έλεγα λίγο πριν. Όπου υπάρχει αέρας και νερό, υπάρχει πάντα αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, για να το καταλάβετε. Τώρα το δεύτερο έχει να κάνει ένα σφάλμα που λέγεται διηλεκτρική απορρόφηση. Πρώτα τριάρια, όταν βγήκαν οι πρώτες μαγνήτες, είχαμε ένα θέμα όπου έχει αλλαγή, αν θέλετε, της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται, της RF δηλαδή, όταν εισέρχεται μέσα στο υλικό. Γι' αυτό που αλλάζει, σπαλιά, αλλάζει το ατομικό σχήμα, γίνεται μικρότερο. Και επειδή γίνεται μικρότερο, πιάνει περίπου τις διαστάσεις των οργάνων. Άρα μπορεί να. Και όταν απορροφηθεί αυτό το πράγμα, έχει αυτές εδώ τις εικόνες. Εδώ είναι το. Δηλαδή, όσο μεγαλώνω το μαγνητικό πεδίο, την ένταση του μαγνητικού πεδίου, μικρότερο είναι το μήκος σχήματος, άρα τόσο πιο ευαίσθητο είναι στην οργάνωση του ιστορικού του σώματος. Και κοιτάξτε τα παλιά αποτελέσματα όπως ήταν. 3 τέσλα δεν μπορούσε κανείς να δει τίποτα στο κέντρο. Είχαμε burnout, έτσι το λέγαμε αυτό, εξαιτίας της διηλεκτρικής απορρόφησης των υλικών από την αρχή που φτιάχτηκαν οι μαγνήτες. Άρα αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και έπρεπε να λυθεί. Και πώς λύθηκε?
κάτι τύποι στο Λάιντεν καταφέρανε και αποδείξανε ότι μπορούμε να βάλουμε μικρά μαξιλαράκια, έτσι, με τα οποία μαξιλαράκια μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά επανεκπομπή τελικά των συγχνοτήτων μέσα στο σώμα, και κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εδώ ήταν μία, αν θέλετε, εικόνα, Στεφανία Τομή, κοντά στο ύπαρ. Εντάξει, και βλέπετε ακριβώς το αποτέλεσμα, και μόλις βάλει κανείς ένα μαξιλαράκι στην κοιλιά του ασθενούς, καθαρίζει τελείως. Εννοείται βέβαια ότι αυτό ήταν γενικά μία ωραία, εύθυμη και έξυπνη λύση, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και πώς το λύσαμε, πάρα πολύ ωραία, θα αυξήσουμε την ισχύ. Αντί να εκπέμπουμε παράλληλα με δύο ποινία, εκπέμπουμε με τέσσερα ποινία. Ότι, με συγχωρείτε, εκείνος ο οποίος τελικά είναι ο άρρωστος ή ο εξεταζόμενος γενικά. Διότι εκτίθεται σε μεγαλύτερη αρεφ, με αποτέλεσμα να καθαρίζει μεν η εικόνα, τρία τέσλα μιλάω, αλλά καλώς ή κακώς αυξάνεται η δόση των ασθενών. Εδώ είναι το περιβόητο SARS. Ξέρετε στα κινητά σας, το ίδιο πράγμα είναι, ρυθμός ειδικής απορρόψης, και ανέμεται το SAR στην περιφέρεια του σώματος του ασθενούς. Που γίνεται είναι ότι όταν ένα ασθενής μπαίνει σε ένα τριάρι και σε ένα μεγάλο πεδίο, αυτό εννοώ, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην περιφέρεια του σώματος. Αυτό για να λυθεί βέβαια, να προστατευτεί ο ασθενής, θα πρέπει όταν γίνεται η εξέταση να ζεύεται το σώμα. Να δένουμε τα χέρια με το σώμα, αλλά με κάποια. Μην έχουμε αυτή την έκταση. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι αυτό εδώ. Θα σου το δείχνω το αποτέλεσμα. Πιστεύω να παίξει αυτό. Βλέπετε τι συμβαίνει. Όλο και όλο. Αυτό θέλω να σας δείξω, να μην πω σε λεπτομέρειες, ότι η εκπομπή είναι τόσο στην άκρη του ποινίου, όταν στην άκρη του ποινίου εκπομπής, που μπορεί φθορείου. Για να ανάψει μια λάμπα φθορείου χρειάζομαι 800-900 βολτομέτρο με όριο τα 30 βολτομέτρο. Έτσι, για να καταλάβετε τι λέω. Άρα αυτό στους μαγνήτες, στο τριάρι, είναι πραγματικά πολύ πολύ έντονο. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουν συμβεί εγκάβματα. Είναι σημαντικό να το ξέρουμε ότι οι ισχύς που εκπέμπουμε είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άρα πρέπει να προσέχουμε όταν ουσιαστικά δουλεύουμε και όταν βάζουμε ασθενείς, τοποθετούμε ασθενείς για να κάνουμε μαγνητική τομογραφία στα 3. Είναι σημαντικό να το πούμε. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις, θα εστιάσω στο μεσοσκελετικό, γιατί είναι πραγματικά φαντασμαγορικές τι γίνεται στο τριάρι. Σημαντικό είναι να πούμε βέβαια ότι παίζουν όλα. Δηλαδή, έχει όλα αυτά εξελίξεις. Αυξάνεται το πεδίο, υψηλές ενισχύσεις, βαθμίδες καλύτερες, τεχνικές γρήγορων παλμών, πολυκάνελες λήψεις, επιφανειακά ποινίων πολλά ποινιοστοιχεία. Οι ακολουθίες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, θα δείξω μερικά παραδείγματα. Επιτάχυση με χρήση τεχνικών παράλληλης απεικόνησης. Αν είναι κάτι πολύ σημαντικό, τα πολλά κανάλια έτσι. Το οποίο είναι πολύ δυνατό και στα αεροπλάνα Τέσλα, επειδή συνδυάζει και καλό σήμα και γρήγορες τεχνικές, μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Και φυσικά η μεταεπεκτασία δεδομένων παίζει τεράστιο ρόλο, θα δείξω παραδείγματα. Η τεχνική νοημοσύνη φαίνεται μεσουρανή στο κομμάτι αυτό. Μπορεί κανείς να δείξει πολλά πράγματα. Τώρα, ένα σημαντικό να πούμε πλέον στους μανίτες, όπως είπα πριν, στους καινούς μανίτες δηλαδή. Μπορεί πλέον να δει κανείς φλοιόδε σωστό. Μπορεί να δει κανείς δηλαδή υλικά σκληρά. Έτσι. Αλλά αλλάζει πλέον η κατηγορία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι πλέον μπορούμε να δούμε ιστούς που με τα δύο μικρότερα από το 0,1 μιλισέκον, το λέμε super short τα δύο. Εντάξει. Άρα μπορεί να δει κανείς και να παρουσιάσει φλοιόδε σωστό. Όπως αξιονική τομογραφία. Το ίδιο πράγμα. Μπορεί να δει φλοιόδε ή δοκιδόδε σωστό. Με τα δύο από 0,1 μέχρι 1 μιλισέκον, αυτή την περίπτωση μιλάμε για ultra short του. Για τα δύο, το κλασικό, τένοντες και σύνδεσμοι μπορούν να είναι πλέον ορατοί. Short τα δύο, μικρό τα δύο. Δείτε την κλίμακα. Μπορεί να είναι χόντροι, ορατοί, από 10 μέχρι 50 μιλισέκοντα. Πραγματικά φαντασμαγορικά τα αποτελέσματα θα δείξουμε εικόνες. Και τέλος, φυσικά, όταν τα δύο ξεπερνάτε 50 μιλισέκοντα, είναι αυτό που ξέρετε όλοι. Είναι η κλασική κλινική μαγνητομογραφία, όπου βέβαια μιλάμε για μαλακούς και σωματικά υγρά. Μπορούμε τώρα με τα καινούργια συστήματα, επειδή έχουν βελτιωθεί οι τεχνικές και παίρνουμε σήμα πολύ γρήγορα, να είμαστε έτοιμοι στο να δούμε και θα δείτε τι είναι. Ιστούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να φανούν στο 1,5 πλέον. Όλα αυτά όμως σε θερμοκρασία 36,7 βαθμούς Κελσίου. Να το έχετε υπόψη αυτό. Όταν η θερμοκρασία αυξηθεί, έχουμε πρόβλημα. Όταν η θερμοκρασία μειωθεί, είναι προσόν. Μπορούν να μετρήσουν. Εδώ είναι την περίπτωση τένοντας και έχουμε μια την επούλωση αχύλου τένοντας. Βλέπετε ότι γίνεται. Αυτές είναι οι τεχνικές που παίρνει κανείς με κλασική θερμογραφία σήμερα και κοιτάξτε πόσο κανείς μπορεί να δει την υποδομή, τι υπάρχει μέσα εκεί δηλαδή. Οπότε μπορεί κανείς να δει δομές μέσα στον τένοντα των ίδιων. Άρα στερεό υλικό που δεν ήταν ποτέ σηματοφόρο στο 1,5 τέτοια, τώρα πλέον στα μεγάλα μηχανήματα είναι πλέον εκεί και μπορεί να αποδοθεί. Μπορεί κανείς να δει και το remodeling, δηλαδή να δει το πώς να δει την επούλωση πραγματικά και να κωδικοποιήσει με τεχνικές ουσιαστικά διπλοϊκής ανάλυσης στα 2 star. Έτσι το λέμε αυτό. Είχαμε δουλέψει και εμείς στο παρελθόν αυτό.
αλλά μπορεί κανείς να αποτυπώσει την όλη επούλωση για παράξενο στέρεοντα χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές. Ξαναλέω, κάτι τέτοιο ήταν ποτέ εφικτό στο 1,5 Τέσλα. Αντίστοιχα στην επιγονατίδα στο χόνδρο, μπορεί να δει υποδομή, αποτυπώσει πρωτεοβλικάνες για τους μοιημένους, μπορεί κανείς να αποτυπώσει σε μια κλίμακα, αν θέλετε, έγχρωμη, που ουσιαστικά την εσωτερική κατανομή του χόνδρου. Το οποίο είναι πραγματικά πολύ δυνατό και πολύ σημαντικό στην απεικόνηση. Το βλέπετε και εδώ. Αυτή είναι η εικόνα που παίρνει κανένας, να το πω σε μια κλασική μαγνητογραφία, 1,5 Τέσλα. Αυτή είναι η εικόνα που θα πάρει κανένας το 3 Τέσλα, μπορεί να απεικονίσει έντονα το χόνδρο, που είναι κάτι που είναι αρκετά σημαντικό στην απεικόνηση. Επίσης στους δίσκους, και αυτό είναι πολύ επίσης σημαντικό, μια τέτοια εικόνα θα έπαιρνε κανείς σήμερα στα κλινικά συστήματα, στα τριάρια και γενικά σε μαγνήτες που έχουν τις τεχνικές βέβαια, πρέπει να υπάρχει τεχνική, δηλαδή να υπάρχει ακολουθία εκεί, θα μπορεί να αποτυπωθεί και ο δίσκος και η περιοχή και αν θέλετε να γίνει και ποιοτική ανάλυση στα υλικά που αποτελούν τους δίσκους. Είναι μεγάλη υπόθεση φυσικά. Εδώ δείτε κάτι, μπορεί κανένας να δει, έτσι βλέπει κανείς το στο της κνήμης σε μια κλασική μαγνητομογραφία. Αν όμως εφαρμόσει το Ultra Short E, που είναι το αγαπημένο μας, έτσι, μπορεί να αποτυπώσει με μια απλή αφαίρεση και να βλέπει το οστό, το βλέπετε εδώ, το φλοιώδες μέρος του οστού, άσπρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε, είναι σαν να βλέπει κανείς αξονική τομογραφία. Μπορεί να μετατρέψει δηλαδή ουσιαστικά τη μαγνητομογραφία σε μια αξονική εντός αγωγικών, για να μπορείτε να δείτε στο τέλος αποτελέσματα και εικόνες που θα τις έπαιρνες μόνο με αξονική τομογραφία. Και έχοντας αυτό στο μυαλό μου, σας δείχνω και το αποτέλεσμα. Μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει μαγνητική τομογραφία και να χρησιμοποιήσει παρόμοιες τεχνικές, όπως είπα, και να καταλήξει να έχει μια μαγνητική τομογραφία, μια αξονική τομογραφία, τη λέμε ψούντο-CT, που προέρχεται από μαγνητική τομογραφία. Πραγματικά είναι τρελό. Δηλαδή, μπορείς με το μαγνητικό τομογράφο σήμερα να φτιάξεις εικόνες και να αποτυπώσεις εικόνες αξονικής. Το λέμε ψούντο-CT. Αυτό το βλέπουμε φυσικά εδώ, υπησέρχεται λίγο το AI, αλλά βλέπετε τις διαφορές μεταξύ του CT, εδώ είναι το MRI, το CT και το ψούντο-CT. Πόσο δηλαδή κοντά είναι μια ψεύδο υπολογιστική τομογραφία, ένα ψεύδο CT, πόσο κοντά είναι με ένα πραγματικό CT. Αυτή είναι η διαφορά ουσιαστικά. Και φυσικά εδώ χρειάζεται και λίγο AI, το οποίο είναι πρώτο πυλόν και είναι εκεί πάντοτε για να παίξει. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι δεν είναι, λέει, η μαγνητική τομογραφία ποτέ δεν είναι ένα ελεύθερο γεύμα. Πάντα κάτι πληρώνει. Και τι πληρώνει, θες να έχει μια εικόνα, θες να έχει μια εικόνα με καλό σήμα, καλή εικόνα. Ένα από τα δύο θα τα χάσει αν θες το τρίτο. Θα τη θες γρήγορα και σε σήμα για σε λεπτομέρεια. Τη θες λεπτομερή, θα χάσει και σε σήμα. Εδώ είναι τώρα το AI που μπαίνει στο παιχνίδι. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει με κατάλληλους τρόπους για να αποδείξει μερικά πραγματικά ότι μπορεί να κάνει θαύματα. Μπορεί να αυξήσει, για παράδειγμα, την τέταση σε πάρα πολύ, πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ανάλογο όμως από το AI να το κάνει. Θέλει την εικόνα γρήγορα, θέλει να του κάνει την εικόνα λεπτομερή, θέλει να, να σε κάνει suppressed artifacts, δηλαδή να μην υπάρχουν τεχνικά. Θέλει να την κάνει super resolution, super resolved, δηλαδή να την κάνει πραγματικά πάρα πολύ αναλυτική στην λεπτομέρεια. Είναι η επιλογή αυτού που το χρησιμοποιεί. Δείτε εδώ. Δηλαδή μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει τεχνικές απεικόνησης που βελτιώνουν το χρόνο και να πάρει την εικόνα πρακτικά. Αυτό είναι σημαντικό. Ή να δουλέψει περίπου στο μισό χρόνο. Ένα 44 και 44 με τεχνικές AI μπορεί κανείς να δει όντως πράγματα στο μισό χρόνο χωρίς να χάσει σχεδόν τίποτα την εικόνα. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα που θα έπρεπε πολύ κόκο. Παίζοντας με το AI μπορεί και να μπορεί να το πετύχει. Αντίστοιχες εικόνες για να μπουν σε λεπτομέρειες με τεχνικές deep learning, οι οποίες πλέον είναι εφαρμόσιμες σε σχέση ανάμεσα στους μαγνήτες δηλαδή, και να φτάσει σε αυτό που λέμε super resolution. Να φτάσει η εικόνα πραγματικά αρκετά αντιμετωπίσει. Τώρα, επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για λογική βέβαια, για να δει κανείς ανασύνθεση εικόνων με την τεχνική deep resolve, έτσι. Μπορεί κανείς να δει λεπτομέρειες που δεν θα τις έβλεπα, όπου εδώ δουλεύει πραγματικά δυνατά αυτή η απεικόνηση του 3 Τέσλα και το AI, εδώ όπως είναι. Αντίστοιχα, μπορεί να δουλέψει με το resolution, να δουλέψει κανείς με τη χωρική διακριτική ικανότητα, να βελτιώσει τη λεπτομέρεια, βλέπετε εικόνες, από το ένα μηχάνημα στο άλλο. Όταν αυτή είναι η κλασική τεχνική σε κλασικά συστήματα, το οποίο είναι η 3 Τέσλα εδώ, και βλέπετε πως αλλάζει αυτό, να δουλέψει κανείς με την τεχνική του AI στη βαθιά ανάλυση, όπως λέμε. Πούμε εδώ ότι φαίνεται να καταρρύπτεται με το AI το μύθος. Αυτό που είπα πριν. Φαίνεται με κάποιο τρόπο να καταρρύπτεται αυτή. Εμείς τη λέμε αρχή τελειότητας αυτή. Κάτι χάνουμε όμως εδώ. Και αυτό που χάνουμε πάντα, νομίζω ότι είναι εδώ, θα πω λίγο πιο μετά, είναι όπως και να έχει εδώ, βλέπετε επίσης μια εφαρμογή, αντίστοιχες τεχνικές, τεχνική νοημοσύνη. Σημαντικό όμως να πούμε ότι ναι, υπάρχουν και αρνητικά. Ο κ. Πασόπουλος. Στα 3 Τέσλα τέτοιου τύπου μεταλλική. Μείωση των μεταλλικών σφαλμάτων δεν είναι τόσο αποδοτικές στα 3 Τέσλα, ενώ είναι αρκετά αποδοτικές στα χαμηλά, 0,55. Και βλέπετε ότι διαφορά στην εικόνα.
Ένα μεγάλο μειονέκτημα βέβαια στη σταθεία θέση ότι δεν μπορεί κανείς να εφαρμόσει τεχνικές διόρθωσης μεταλλικών σφαλμάτων, αλλά με τα χαμηλά πεδία αυτό δουλεύει. Ένα μεγάλο μειονέκτημα επίσης, να το πω κι αλλιώς. Δουλεύει πάρα πολύ στη λειτουργική απεικόνηση, βελτιώνεται πάρα πολύ το σήμα, μπορεί να φτάσει περιοχές μέχρι και 15% σε διάφορες περιοχές, ειδικά στο κεντρικό νευρικό, που είναι σημαντικό εδώ. Το DTI, η δερματογραφία, εμφανίζεται να δουλεύει πάρα πολύ καλύτερα και πολύ, πολύ αποδοτικότερα στα 3 Τέσλα. Εδώ βλέπετε εικόνα από τα 7. Οπότε οι χάρτες κλιματικής ανισοτροπίας είναι καλύτερες, είναι σημαντικό. Το νευρικό έχει πολλά να δώσει και πολλά πλεονεκτήματα. Κυρίως επειδή έχει πολύ καλύτερη ευαισθησία στη δερματογραφία, έτσι, και το DTI, ουσιαστικά όπως λέγεται. Δεικνύεται πώς, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, μπορείς να έχεις καλύτερη κατανομή των χαρτών, να χαρτογραφικές αποκλίσεις και φυσικά η κλασματική ανισοτροπία για να μπορούν να δουν πλάσματα ξεκάθαρα από την αρχή. Όσο μεγαλώνει το πεδίο, το resolution αυξάνει, λεπτομέρεια είναι εδώ. Βλέπετε σε ένα ομοίωμα, αυτό είναι στα 3 Τέσλα, αυτό είναι στο 1,5. Οι κορυφές είναι πιο ψηλές, επιτρέψτε με την έφραση, και λιγνές, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ειδικές. Μπορείσουν, για παράδειγμα, τους διάφορους μεταβολίτες, κορυφή σε αυτό. Δηλαδή εννοείται ότι κερδίζουμε σε σήμα, σε ανάλυση, ειδικά για το κεντρικό νευρικό, και εδώ τα αποτελέσματα. Εδώ βλέπετε τι γίνεται. Οι συχνότητες αλλάζουν, γίνονται διπλάσιες, εννοείται, γιατί αλλάζει το πεδίο. Όμως τα BPMs, δηλαδή τα part per million, τα μέρη ένα εκατομμυριοστό βασικά, παραμένουν ίδια. Άρα, ό,τι και να έχει, είναι ξεκάθαρο το πώς κανείς χρησιμοποιεί την αύξηση του πεδίου για να μπορεί να έχει καλύτερη ανάλυση, αν θέλετε, τα του. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί κανένας να κορυφαίσει πάνω, να βρει, για παράδειγμα, το ενδιαφέρει και πάνω σε αυτή την κορυφή να εστιάσει και να φτιάξει το περιβόητο, θέλετε, ή αυτό που λέμε το chemical shift imaging. Δηλαδή, μπορεί κανείς να απεικονίσει χρωματικά τη συγκεκριμένη κορυφή που τον ενδιαφέρει. Το άζωτο ακετυλοσπαρτικό εξή εδώ, που είναι μια κλάση νευρώνων, το βλέπετε εδώ πώς είναι, σε ένα γλίωμα για τους μοιημένους, ξαναλέω, τους γιατρούς. Όπως και να έχει, αυτό είναι σημαντικό, γιατί μπορείς να αποτυπώσεις με αποτύπωση χρωματική πλέον. Είμαστε μαθημένοι όλοι να βλέπουμε εικόνες, αλλά όπως εδώ δεν είναι απλή εικόνα πλέον, είναι ποσοτική πληροφορία που έχει να κάνει με την αποτύπωση των μεταβολικών στον χώρο. Άρα εκεί είναι σημαντικό να το πούμε ότι με τις τεχνικές των 3 Τέσλα βελτιώνεται, πώς δεν γίνεται και στο 1,5, γίνεται. Αλλά φυσικά η ευαισθησία στην αποτύπωση είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη και πάρα πολύ καλή στα θεάρια. Καρδιολογικά επίσης έχουμε πλεονεκτήματα. Η καρδιακική απεικόνηση είναι όντως σημαντική εδώ. Μπορεί κανένας να δει και στεφανιογραφία πολύ καλύτερα. Οπτικά το βλέπετε εδώ. Σημαντικό να πούμε ότι πλέον οι χάρτες, τα ένα και τα δύο, είναι βασικά εργαλείο καθημέρας πράξης. Μπορεί κανείς αποτυπώνοντας το χάρτη τα ένα και το χάρτη τα δύο να εστιάσει το μυοκάρδιο και να δει διαφορές επάνω στην αριστερή και τη δεξιά κοιλία ανάλογα. Αυτό φυσικά η καρδιακή απεικόνηση είναι ένα κομμάτι που είναι το χαϊδεμένο παιδί σε τριάρια, είναι σημαντικό. Θέλει όμως προσοχή πως κανείς συντονίζει, ξαναλέω, και πως σημάρει, επιτρέψτε μου την έκφραση, πως ομογενοποιεί το πεδίο για να έχει τέτοιες εικόνες. Αυτό δεν το έχει στο 1,5. Επειδή το susceptibility υπό ότι είναι μικρότερο, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δείτε εδώ μια εικόνα, μπορεί κανείς να κάνει μια αγκιογραφία στην προκειμένη περίπτωση, η οποία είναι free breathing, το κάνει δηλαδή χωρίς αναπνοή, δίνει σχηγραφικό και μπορεί κανείς να αποτυπώσει τα αγκία και στην καρδιά βέβαια, αλλά και στο όλο το σώμα. Τεχνική λέγεται twist, time resolved angiography with interleaved stochastic trajectories. Εδώ μπαίνει και λίγο η AI βέβαια, αλλά η ιδέα είναι ότι ναι, αυτό είναι έτοιμο και να γίνει και μπορεί να παρουσιαστεί. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, τα αφήνω στα αγγλικά και το βλέπετε. Μπορεί κανένας, όταν τα συγκρίνει κανένας, πλεονεκτήματα και πλεονεκτήματα, το βλέπει κανείς. Έχεις μεγαλύτερη ομοιογένεια στο 1,5 σε σχέση με το 3. Έχεις λιγότερη, είναι πιο ασφαλής στα implants, στα προθέματα. Έχεις καλύτερο service, υπάρχει αυτό βέβαια, και είναι πιο φθηνό. Σε σχέση με το 3 τώρα, έχεις όντως overall γρήγορες εκστάσεις. Έχεις καλύτερες εικόνες στο κεντρικό νευρικό. Έχεις καλύτερο contrast, εννοείται, και φυσικά έχεις δυνατότητα να κάνεις πολλά πράγματα όσον αφορά τις ερευνητικές δυνατότητες. Άρα είναι σημαντικό όπως πάει. Τώρα, σε δύο κουβέντες, η απεικόνηση στα πλεονεκτήματα στο θητή, υψηλότερο NR, λιγότερος χρόνος, λεπτότερες τομές μπορούν να παρθούν και φυσικά υψηλότερη λεπτομέρεια στις εικόνες για στον κατάλληλο χρόνο. Τα μειονεκτήματα, πολύ απλά. Έχεις πολλά artifacts ροής, αντίστοιχα αγγεία. Έχεις artifact κίνησης. Χημικά, artifacts μετατόπισης και επιδεκτικότητας πολύ πιο έντονο. Όσο μεγαλώνει το πεδίο και μεγαλώνει και τα artifacts. Το ξέρουμε αυτό. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το θα πρέπει να φτιαχτεί και να ρυθμιστεί, να καλυμπαριστεί με καλύτερο τρόπο. Και έχεις το διελέκτρικ artifact, που αυτό σας είπα ότι τώρα πια δεν υπάρχει. Διότι αυτός που την πληρώνει είναι ο ασθενής. Διότι αυξήθηκε, αν θέλετε, η ίση. Έτσι ώστε να μειωθεί, αν θέλετε, το artifact της διελεκτικής σταθεράς.
τελειώνω, να το έχετε στο μυαλό σας αυτό, ότι στο τέλος του χρόνου αυτό που πληρώνουμε, έτσι στα μεγάλα μηχανήματα που το έχουμε γρήγορο, τα έχουμε όλα γρήγορα, πληρώνουμε ασφάλεια. Η οποία ασφάλεια μπορεί να είναι είτε, δηλαδή έχουμε artifacts, είτε φυσική. Αυξάνεται το σύστημα, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το μέλλον είναι ότι μπορούμε να πούμε υβριδικές τεχνικές, που λέμε θερανότητες εδώ. Δηλαδή μπορεί να έχει λήψη, αϊκελίνα και υπερθερμία, που είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην Κρήτη. Να έχει και υπερθερμία και απεικόνιση διαφόρων οντοτήτων. Έτσι, TMRI και μέσω του AI αυτό μπορεί να γίνει, άρα έχει κάτι σε ουσία. Με αυτό κλείνω και επιτρέψτε μου το πεντάλεπτο. Ευχαριστώ. Με ακούτε? Κύριε Μαρία, ευχαριστούμε. Ομολογουμένως που μας βομβαρδίσατε με έννοιες, αλλά με ένα πολύ σημαντικό τρόπο να πούμε όχι μόνο στην επιφάνεια, αλλά όσο μπορούμε, βέβαια και στα πιο βαθιά στρώματα της ανάλυσης των πλεονεκτημάτων ενός μονίδιου 3-4. Αν υπάρχει κάποια άμεση ερώτηση, ας την κάνουμε, αλλιώς η πρότασή μου θα ήταν, υπάρχει κάποια άμεση ερώτηση στον κύριο Μαρή. Η πρότασή μου θα ήταν να ακούσουμε και την κυρία Χουρμούζη, θα μας πάει στο επίπεδο των κλινικών εφαρμογών και μετά να κάνουμε, να έχουμε τα σχόλια του κύριου Λεκρά και λοιπόν ερωτήσεις και στους δύο μιλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή και τους καθηγητές και τον κύριο Πρασόπουλο και τον κύριο Χατζηδάκη, έτσι την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω, νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική εισαγωγή αυτός ο βομβαρδισμός για να προχωρήσουμε στο τι κάνουμε στην καθημερινή πράξη. Πώς σε ένα τμήμα εγώ πολύ άσχολο, όπως είναι το τμήμα που είναι εδώ στο Πανεπιστήμιο ή όπως είναι σε ιδιωτικά κέντρα που εργαζόμαστε διάφορα από εμάς. Πώς λειτουργούμε, πώς κατανέμουμε τα περιστατικά, πού τα εξετάζουμε. Ήδη από, πριν από το 2000 ακούγαμε και διαβάζαμε και papers και λοιπά ότι υπήρχε η εφαρμογή στην κλινική πράξη και είχε μπει στην κλινική πράξη η χρησιμοποίηση των συστημάτων τριών Τέσλα σε νοσοκομεία, αλλά μετά από το Millennium, έτσι ας το ορίσουμε, βρήκαν το δρόμο για τα νοσοκομεία, για τις κλινικές, η μαγνητική τομογράφη 3 Τέσλα, αλλά είναι σαφές ότι ακόμα δεν έχουν εκτοπίσει τους μαγνητικούς τομογράφους 1,5 Τέσλα για πολλούς λόγους που ήδη έχουν υποθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ απλοϊκό slide που δείχνει τις διαφορές, αλλά ήδη νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν υποθεί, δηλαδή ότι το 3 Τέσλα έχει έχει υψηλότερο το σήμα προς το θόρυβο, ότι έχει καλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα, χρονική, έχει σαφώς υψηλότερο SAR και έχει ακουστικό θόρυβο παραπάνω. Το πρώτο πράγμα που κανείς όταν έρχεται σε ένα νοσοκομείο, σε μια κλινική για να εξεταστεί ένας άνθρωπος, είναι στο μαγνητικό τομογράφο η ασφάλεια. Και όπως ήδη υπόθηκε, τα εμφυτεύματα, οι συσκευές κλπ. Που μπορεί να έχει ένας ασθενής, πρέπει να υπάρχει με σαφή αιτία εκεί επάνω του, αν έχει μεταλλικά υλικά. Και βέβαια, όσο πιο υψηλό είναι το μαγνητικό πεδίο, τόσο πιο πιθανό είναι αυτό να επηρεάσει το υλικό. Άρα, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποιο υλικό επάνω τους ή σε ασθενείς που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το υλικό ή που υποπτευόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, καλό είναι να εξετάζονται σε μαγνητικό τομογράφο 1,5 Τέσλα. Θα ξεκινήσω από την ευρωαπεικόνηση, που αποτελεί ένα έτσι, προνομιακό πεδίο για τα συστήματα υψηλότερου μαγνητικού πεδίου, για το 3 Τέσλα σαφώς. Και εδώ τώρα, βέβαια, ίσως αυτή η συζήτηση με σε λίγα χρόνια να, είναι, να μην είναι επίκαιρη πια, γιατί μπαίνουν και τα 7 Τέσλα στην κλινική πράξη. Και βέβαια αυτά τα πλεονεκτήματα, δηλαδή η χωρική διακριτική, η χρονική διακριτική ικανότητα, είναι αυτά που κάνουν το 3-4 να είναι καλύτερη, να προσφέρει καλύτερη απεικόνηση, λεπτομερέστερη, αλλά και όπως υπόθηκε ήδη από τον κύριο Μαρή, οι μεταβολικές αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο που μας βοηθούν στην φαρμακοσκοπία. Ήδη από πολλά χρόνια πριν, από τα πρώτα χρόνια, βλέπετε εδώ πέρα δημοσίευση του 2002-2006, υπήρχαν μελέτες που λέγανε ότι υπάρχει μεγαλύτερο κόντρα στην νευρο-ογκολογία, έτσι, στην απεικόνηση των όγκων, μεταξύ του φυσιολογικού εγκεφαλικού παρεκκλήματος και του όγκου. Εγώ θα ξεκινήσω πάντα με περιστατικά τα οποία είναι περιστατικά της κλινικής πράξης.
Αυτός είναι ένας ασθενής, το κέρσος δεν μπορεί να λύσει, έτσι. Όχι, ήσασταν εκτός. Ανάτο, ωραία. Λοιπόν, έχουμε αυτή την βλάβη, αυτή την εξεργασία. Νομίζω πολύ εύκολα κανείς μπορεί να υποπτευτεί ότι πρόκειται για έναν όγκο σε αυτόν τον ασθενή. Μέσης ηλικίας, με μια αριστερή συνδρομή. Τη μία μέρα κάνει αυτή την εξέταση και την επόμενη μέρα υποπτευόμαστε προφανώς ότι πρόκειται για ένα high grade, για ένα γλιοβλάστομα πιθανότατα, αλλά το πηγαίνουμε την επόμενη μέρα στο μαγνητικό τομογράφο 3 Τέσλα. Είναι σαφές νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο κόντρας μεταξύ του παθολογικού και του φυσιολογικού. Φαίνεται με πολύ πιο ξεκάθαρο τρόπο που είναι το όριο του ειδήματος, αλλά ίσως να μην προσθέτει κάτι παραπάνω στη διάγνωσή μας. Όμως εδώ έχουμε το τι γίνεται με το perfusion, όπου ήδη έχει υποθεί και το perfusion με το σχεστικό αλλά και το spin labeling. Είναι καλύτερο στα συστήματα 3 Tesla. Επίσης, ήδη επίσης έχει υποθεί ότι ναι, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι δεν έχουμε διαφορές στις αναλογίες μεταβολητών, αλλά όπως ήδη έχει πει ο κύριος Μαρίς, είναι καλύτερα τα PEEK, είναι πολύ πιο αξιόπιστη μια εξέταση φασματοσκοπίας σε ένα μαγνητικό τομογράφο 3 Tesla και έτσι προχωράμε στον ασθενή μας αυτό που εξετάσαμε και βλέπετε ότι με την perfusion τεχνική το εμπλουτιζόμενο τμήμα της βλάβης έχει υποκινήσει, έτσι μάθαμε να βλέπουμε χρώματα όπως είπαμε. Το RCVV είναι πάρα πολύ υψηλό, είναι 11,5. Άρα έχουμε έναν όγκο ο οποίος έχει κεντρικά νέκρωση και το εμπλουτιζόμενο στοιχείο του έχει υψηλή μικρο νέο αγγείωση. Εδώ έχουμε και τη φασματοσκοπία και στο εμπλουτιζόμενο τμήμα και μετά και στο κέντρο της βλάβης όπου φαίνεται τα πίξ της νέκρωσης, παθολογική μεταβολήτες και εκεί που υπάρχει ίδημα και όχι μόνο εμπλουτισμός. Άρα ολοκληρώνουμε την μελέτη και λέμε ότι έχουμε έναν όγκο όπου με πολύ περισσότερη έτσι, αυτοπεποίθηση ότι είναι ένας όγκος ο οποίος είναι high grade, άρα είναι γλιοβλάστομα. Ο ασθενής αυτός χειρουργήθηκε, ήταν ένα γλιοβλάστομα grade προφανώς 4 με περιορισμένη έκφραση στη μετάλλαξη IDH1, άρα ήταν ένα wild type γλιοβλάστομα. Παρεμπιπτόντως, ο ασθενής αυτός είχε και μια εστία στο σπλήνιο του μεσολοβίου. Η φασματοσκοπία εδώ στο σημείο αυτό έδειχνε χαμηλότερο grade, πιο ήρεμο από την αρχική, τη βασική μάλλον βλάβη που έχει ο ασθενής. Πάντα να κουμπάμε λίγο στα papers, γιατί εντάξει, η εμπειρία και η άποψη του καθενός είναι σημαντική, αλλά καμιά φορά άκουσα ένα ωραίο τελευταίο ότι η εμπειρία μπορεί να είναι το λάθος που κάνουμε συνέχεια, το συνηθισμένο λάθος. Εδώ έχουμε ένα paper που λέει ότι όταν μελετούμε ασθενείς με grade 2 και 3, βέβαια βάζουν οι μελετητές, δεν παίρνουμε κάποιες ιδιαίτερα ή διαφορετικές μεταβολές. Πληροφορίες όταν εξετάσουμε έναν ασθενή σε 1,5 ή σε 3 Τέσλα. Έτσι, ο ασθενής μας αυτός που χειρουργήθηκε και μπήκε η διάγνωση, βλέπουμε ότι τον παρακολουθούμε. Αυτές οι εικόνες είναι πριν από 2 μήνες στο 1,5 Τέσλα που παρακολουθούνταν. Βλέπουμε τον εμπλουτισμό και υπάρχει η βλάβη, προφανώς υπάρχει, έχει ακτινοβοληθεί. Και εδώ έρχεται ξανά για να κάνει στο 3 Τέσλα, γιατί το ερώτημα είναι υπάρχει νεοπλασματικός ιστός, δεν υπάρχει, μήπως είναι μόνο μετακτηνικά. Στα conventional δεν βρίσκουμε κάποια ιδιαίτερη διαφορά, αλλά στην απάντηση, αν πραγματικά αυτό είναι νέκρωση, είναι μετακτηνική βλάβη κλπ, πάλι θα καταλήξουμε να πάμε στο 3 Τέσλα και να αποδείξουμε εδώ ότι το τμήμα αυτό της εξεργασίας, εδώ είναι η βιωτική περιοχή, μάλλον η πορεκεφαλή από την προηγική σε επέμβαση και βλέπουμε ότι προφανώς υπάρχουν ενεργά νεοπλασματικά στοιχεία και από την περιφύρια μελέτη και από την φασματοσκοπία που βλέπετε την τεράστια άνοδο της σχολήνης, την τόση του NAA και το PIC των LL. Δείχνω ένα ακόμη περιστατικό. Ένας ασθενής έχει συνδρομή από δεξιά. Βρίσκουμε με την μπαίνει κατευθείαν στο 3 Τέσλα. Ζητήθηκε ότι νομίζω ήταν γνωστό ότι είχε μια ογκόμορφη βλάβη. Βλέπουμε αυτή τις αλλοιώσεις εδώ πέρα, ίσως είναι εντυπωμένες έλικες, αφορούν τη λευκή ουσία, έχει ένα περιστατικό είδημα μεγάλο. Diffusion, βλέπετε, οι βλάβες αυτές έχουν πολύ σημαντικό περιορισμό στη διάχυση, εμπλουτισμός. Οι λεγόμενοι κλινικοί είχαν διάφορες ιδέες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς επιμείναμε ότι πρόκειται για όγκο, αλλά κάνοντας την perfusion τεχνική, είδαμε ότι δεν υπάρχει ψηλή μικρονεοαγγείωση. Βλέπετε όμως ότι στη φασματοσκοπία πόσο ψηλή είναι η κολλήνη, πόσο χαμηλό είναι το NAA.
Και άρα σκεφτήκαμε ότι είναι κάποιο νεόπλασμα μεν, ένας όγκος, αλλά δεν είναι ένα high-grade γλίωμα, γιατί θα έπρεπε να έχει υψηλή μικρονεοαγγείωση. Και αυτή η σκέψη και η παρατήρηση που οδήγησε στο να κάνει απλώς βιοψία ο ασθενής, γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό, ποιο είναι αυτό το νεόπλασμα, είναι το λέμφωμα. Και άρα ο ασθενής αυτός, εδώ είναι και το περιαστιακά το πάσμα, ο ασθενής πήγε σε μια πολύ μικρή κρανιοτομή, έτσι δεν πήγε σε κρανιοτομή κλπ. Και η ιστολογική επιβεβαίωση που ήρθε ήταν ότι πρόκειται για ένα high grade λέμφωμα από β' κύτταρα. Άρα οι μέθοδοι αυτές μας οδήγησαν στην σωστή διάγνωση και στην μετατροπή του χειρουργείου ουσιαστικά. Ωστόσο, επειδή είμαστε γιατροί κλινικοί, δεν πρέπει ποτέ μονάχα με τα με τις προηγμένες τεχνικές να προσπαθούμε να ξεζουμίσουμε. Πρέπει να ξεζουμίζουμε και τις συμβατικές ακολουθίες. Αυτός είναι ένας ασθενής, παλαιότερος, το 21. Βλέπουμε μια πολύ υψηλό, πολύ high signal στη στήτη του εικόνες αυτόν τον όγκο. Στη φλέρα ακολουθία βλέπουμε ότι μέσα το σήμα πέφτει, αλλά παραμένει αυτός ο δακτύλιος. Δεν έχει diffusion, δεν εμπλουτίζεται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βασικά ακτινολογικά στοιχεία που μπορεί να δει κανείς όχι μόνο στο 3-4 αλλά και στο 1,5-4, όπως είναι αυτό το εξαιρετικό ακτινολογικό σημείο, το λεγόμενο T2 flare mismatch, το οποίο έχει ειδικότητα 100% για ένα αστροκύτταρο το οποίο έχει τη μετάλλαξη IDH. Και άρα αυτό θα μπορούσε κανείς να κάνει τη διάγνωση από ένα μαγνητικό τομογράφο 1,5 τέσλα χωρίς να έχει προηγμένες τεχνικές. Ασθενής που έχει μία μονήρη μετάσταση, ελέγχεται στο 3 τέσλα, βλέπουμε το perfusion, βλέπουμε, υπόθηκε ήδη ότι η δεσμητογραφία είναι ένα, έτσι, η μαγνητική τομογραφία των 2 τέσλα προσφέρει περισσότερη ανάλυση στη δεσμητογραφία και εδώ πέρα βέβαια η λειτουργική μαγνητική τομογραφία. Για να προγραμματιστεί και να σχεδιαστεί η εξαίρεση της βλάβης αυτής, που μαζί, δηλαδή η δεσμηνογραφία, μαζί με τη λειτουργική εξέταση, για να ξέρουν ποιο θα είναι ο τρόπος της προσπέλασης και της χειρουργικής εξαίρεσης. Βέβαια, εδώ μιλάμε, όπως θα μιλάμε μάλλον σε λίγα χρόνια, ίσως αν μπουν στην κλινική τάξη περισσότεροι μαγνητικοί τομογράφοι, ότι στα 7 τέσλα μπορεί να έχουμε ακόμη περισσότερες πληροφορίες. Και να ολοκληρώσουμε την νευρο-ογκολογία, η ψεύδο εξέλιξη ή πραγματική εξέλιξη. Ο ασθενής αυτός έκανε προχθές μαγνητική τομογραφία, έχει ήδη χειρουργημένο, βλέπετε ότι ήταν χειρουργημένος για ένα γλιοβλάσμα, δεν είχε βλάβη, εμφανίζει αυτή τη βλάβη, τι είναι, είναι μετακτηνική αλλίωση, είναι υποτροπή. Πάμε πάλι στο 3-4 όπως είναι αυτή η εξέταση, κάνουμε την φασματοσκοπία, υψηλή κολίνη, χαμηλό NAA και το υπερφιούζιον, που είναι μια πολύ δυνατή μέθοδος, νομίζω, για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. 8 RCBV. Σήμερα το πρωί χειρουργήθηκε ο ασθενής αυτός και η ταχεία βιοψία ήταν ότι πρόκειται πράγματι για υποτροπή, όπως υποθέσαμε με βάση αυτές τις προηγουμένες τεχνικές. Τώρα, όταν μιλάμε, ας πήγουμε από τους μεγάλους όγκους, για τους μικρούς όγκους, υπήρχαν παλαιότερες μελέτες που λέγανε ότι μπορεί να δεις πιο μικρούς όγκους με τη μαγνητική τομογραφία 3 τέσλα. Δεν έχω βρει πιο πρόσφατη μελέτη. Ίσως και η μαγνητική τομογράφη 1,5 τέσλα, οι νέοι με τις νέες ακολουθίες κλπ. Μπορεί να μας δείχνουν πραγματικά πολύ μικρούς όγκους, όπως είναι αυτός, αυτή τη γυναίκα, η οποία χωρίς να έχει περιστιακό είδημα, είναι μια ασθενής με καρκίνο του μαστού και έχει αυτή τη μικρή βλάβη. Προχωράμε στην υπόφυση, που έτσι είναι ένα σημαντικό μέρος που μπορεί να δει κανείς να ψάχνει για μικρούς όγκους, έτσι, τα αδενώματα κλπ. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι η μαγνητική τομογραφία πιο ξεκάθαρα αναδεικνύει τους όγκους στην περιοχή αυτή. Έχουμε εδώ μια μέση οβελία τομή στην υπόψη ενός αγοριού 11 χρονών, με πολύ καλή και λεπτομέρεια του στο resolution προστίου και του πιστίου λογού και της μικρής αυτής κυστικής βλάβης στο μέσο περίπου του αδέμου. Αυτή τώρα είναι μια μαγνητική τομογραφία σε ένα παιδί από ένα μεγάλο νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος που δόθηκε αρνητική. Είναι σε μαγνητικό τομογράφο 1,5 τέσλα. Και ζητήθηκε και εμάς να κάνουμε τη μαγνητική τομογραφία. Δεν νομίζω ότι
Η διάγνωση μπήκε γιατί έγινε στο 3 τέσλα και φαίνεται πολύ καλύτερα η βλάβη. Και το τονίζω αυτό γιατί σημασία έχει ότι φαντάζομαι ότι πιθανόν να μην ξέρανε οι άνθρωποι που κάναν την εξέταση αυτή τι είχε κλινικά το παιδί, ότι είχε επιληπτικές κρίσεις οι οποίες ήταν γελαστικές, έτσι γελούσε με ένα περίεργο τρόπο. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα μονάχα η τεχνική, δεν είναι πάντα η άρτια εικόνα. Το βασικότερο είναι ότι σαν κλινικοί γιατροί πρέπει να ξέρουμε τι ψάχνουμε. Βέβαια, καλύτερη απεικόνηση. Βλέπετε αυτό τον όγκο, ο οποίος έχει περίπου ενδιάμεσο σήμα στη στήτου και δεν εμπλουτίζεται και ήταν ένα τυπικό κλασικό υποθαλαμικό αμάρτωμα, όπως φαίνεται και μετά από το σκιαστικό που δεν εμπλουτίζεται. Είμαστε ακόμα στην υπόθεση. Αυτή είναι μια γυναίκα, λίγες μέρες πριν εξετάσαμε, η οποία έχει χειρουργηθεί για ένα αδένωμα μεγάλο, για ένα μάκρο αδένωμα στην υπόφυση. Είχε μεγαλακρία και τώρα έχει διαταραχές από το μάτι το δεξιό. Το ερώτημα ήταν τι είναι αυτή εδώ πέρα η δομή που βλέπουμε, αυτή η γραμμούλα, αυτός ο όρος ο εμπλουτιζόμενος, αυτό που καταλήγει εδώ πέρα στο επίπεδο του σειραγκώδους κόλπου. Δεν μπορώ να σας πείσω γιατί πρέπει να έχει κανείς τον γέρσορα στο χέρι του, αλλά όταν ακολουθούσε κανείς, αυτές είναι οι tube axial, είναι τα κοινά κινητικά νεύρα, και τα ακολουθούσε προς τα πάνω, έβλεπε ότι αυτό εδώ πέρα είναι ο εμπλουτισμός αυτός ανήκε στο κοινό κινητικό νεύρο και εξηγούσε έτσι την συμπτωματολογία της ασθενούς. Γεγονός που νομίζω ότι έγινε γιατί πραγματικά έγινε μια πολύ λεπτομερής εξέταση στο 3-4. Ένα παράδειγμα που έχει ένα ενδιαφέρον για την παραεφηπιακή περιοχή. Εδώ βλέπετε το οπτικό νεύρο και βλέπετε εδώ ότι είναι ατροφικό. Γιατί υπήρξε μια ισχυμία στο παρελθόν στον ασθενή αυτή. Αυτό. Οφθαλμική κόγχη. Επίσης, έχουμε να κερδίσουμε όταν βλέπουμε και εξετάζουμε ασθενείς στο 3 τέσλα. Αυτός είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει θηροειδική οφθαλμοπάθεια. Βλέπετε το είδημα που υπάρχει στον άνω αυτό και στον άνω λοξό, την διάταση την άξου του ενδοκοπτικού λίπους, τη διάταση της οφθαλμικής πλεύρας και βέβαια εδώ πέρα την ωραία απεικόνιση των οπτικών νεύρων, του υγρού που υπάρχει γύρω από τα οπτικά νεύρα και πάλι εδώ πέρα η διαδεδομένη οφθαλμική πλεύρα. Τώρα, παλαιότερες επίσης, παλαιότερα paper λένε ότι στο μαγνητικό τομογράφο μπορεί να δει κανείς πολύ περισσότερο. Δέστε εδώ, αυτοί οι μελετητές βρήκαν ότι μπορεί από το 75% να πάει στο 98% να βρεις πολύ μικρά ισχυμικά και άρα να ερμηνεύσεις την σημειολογία και τη συμπτωματολογία ενός ασθενούς. Δεν έχω κάποιο τέτοιο παράδειγμα που να δείχνω ότι δεν φάνηκε κάποια βλάβη με τον 1,5 και φάνηκε με τον 3. Προχωράω όμως σε μικρές βλάβες που είναι η MS, ένα νόσημα πολύ συχνό, καθημερινό που εξετάζουν όλοι οι ακτινολόγοι. Εδώ υπάρχει ένα paper ενδιαφέρον που λέει ότι, και νομίζω ότι είναι γνωστό στην βιβλιογραφία αυτή έτσι κι αλλιώς, ότι ο όγκος των βλαβών της φλερ εικόνες συνήθως είναι μεγαλύτερο στα 3 τέσλα. Εδώ αυτές οι εικόνες είναι από το 1,5 και αυτό είναι το 3 που φαίνονται λίγο παραπάνω βλάβες. Αυτό επίσης είναι ένα paper που το ίδιο πράγμα ουσιαστικά λέει, αλλά λέει ότι οι βλάβες οι οποίες δεν θα βρίσκουν το 1,5 τέσλα θα είναι σε μέγεθος μικρότερο από 5 χιλιοστά. Και άρα καταλήγουν ο Χάγκινς και οι συνεργάτες του ότι αυτή η διαφορά μάλλον δεν επηρεάζει την διάγνωση σύμφωνα με τα McDonald's κριτήρια και άρα ίσως δεν είναι απαραίτητο ας πούμε, να κάποιος ασθενής να εξετάζεται σε ένα μαγνητικό τομογράφο 3-4. Αυτό είναι η ίδια ασθενής σε 1,5 τέσλα και σε 3 τέσλα. Νομίζω ότι αυτή η βλάβη σαφώς φαίνεται καλύτερα. Αλλά επίσης νομίζω ότι είναι σαφές ότι αυτή η βλάβη είναι νέα, είναι καινούρια. Ίσως αυτές οι βλάβες φαίνονται πιο ξεκάθαρα. Το ίδιο ισχύει και για εδώ. Αυτές οι βλάβες σίγουρα φαίνονται καλύτερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αλλά το ερώτημα είναι και πάλι κλινικά τι σημασία μπορεί να έχει αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες βλάβες της μικροϊσχημικού ή μη ειδικού τύπου που συνηθίζουμε να λέμε. Αυτή η ασθενής έχει κάνει μια μαγνητική τομογραφία το 2017, έχει ακριβώς τις ίδιες αιστείες, αλλά ίσως ας πούμε αυτές εδώ φαίνονται καλύτερα από ό,τι φαινόταν σε αυτή τη μαγνητική τομογραφία που είχε κάνει το 2017. Προχωρήσω στη μαγνητική αγγειογραφία που γίνονται εξαιρετικές, οι 3D ανασυνθέσεις κλπ. Τομογράφος 3 τέσλα και βρίσκω και ένα paper το οποίο λέει ότι
Όταν, ειδικά όταν έχουμε, ψάχνουμε ανεβρίσματα τα οποία ή προσπαθούμε να εκτιμήσουμε ανεβρίσματα τα οποία έχουν εμβολιστεί, προτείνουν αυτοί οι συγγραφείς ότι είναι καλύτερα να τους μελετούμε τους ασθενείς αυτούς σε 3 τέσλα με τόπο ακολουθία και με αγιογραφία με έγχυση και γραφή, που έχουμε τον ασθενή που έχει εμβολιστεί για ανεβρίσματα στην πρόσθετη αναστομαχική και στη μέση εγκεφαλική. Είπαμε ότι δεν υπάρχει πολυματική ροή μέσα στα ανεβρίσματα αυτά. Και πραγματικά αυτό επιβεβαιώθηκε την επόμενη εκπομπή μέρα. Αυτό έγινε 21 Νοεμβρίου 2022, γιατί στο πρωτόκολλο έπρεπε να γίνει και ψηφιακή αγιογραφία. Απεδείχθη δηλαδή αυτό που υποθέσαμε. Δείχνω πάλι ένα περιστατικό το οποίο έγινε. Αυτό είναι στο 1,5-4, μια τεράστια βλάβη στο αριστερό ημισφαίριο τη παραγκεφαλίδα. Ένα παιδί 15 χρονών, ανήλικο ήταν. Θεωρήθηκε ότι σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε έναν όγκο. Βλέπουμε πόσο diffusion έχει, αλλά είδαμε υπερσχημίδια ότι είχε αυτές τις βλάβες και θεωρήσαμε ότι αυτά είναι ισχυμικά. Οπότε ζητήσαμε να γίνει έλεγχος της καρδιάς. Βρέθηκε ένα μίξωμα στον αριστερό κόλπο. Ο ασθενής αυτός χειρουργήθηκε και μετά ήρθε για να ελέγξουμε το έμφρακτο της παραγκεφαλίδας, το οποίο το παιδί κλινικά ήταν εξαιρετικά. Και όταν εμφανίστηκε, δεν είχε έντονα συμπτώματα, παρά το μέγεθος της βλάβης στο αριστερό ημισφαίριο της παραγκεφαλής. Και είδαμε αυτούς τους εμβλουτισμούς εδώ πέρα. Τι είναι αυτοί οι εμβλουτισμοί? Επειδή έχουμε πολύ λεπτές τομές, τις μεγενθύναμε κλπ. Και βλέπουμε ότι καταλήγει ένα αγκείο εδώ. Επίσης βλέπουμε ότι εδώ πέρα, επίσης, εδώ είναι extra axial, αυτό κάποιο αγκείο. Άρα τι έχουμε? Πολύ λεπτές τομές, αυτές οι 3D με σχεστικό που είναι σχεδόν σαν αγκιογραφίες γίνονται. Ουσιαστικά βρισκόμαστε, νομίζουμε, μπροστά σε αυτή την οντότητα. Έμβολα από το χειρουργημένο μίξωμα πηγαίνουν, κάθονται στα τελικά τμήματα των αγκίων και δημιουργούν αυτά τα μικροανεβρίσματα. Είναι, εγώ δεν το έχω ξαναδεί, δεν θεωρώ ότι είναι αρκετά σπάνιο. Αυτό γίνεται και στα μίξωματα αλλά και στα χωριοκαρκινώματα. Έχουν καλύτερη πρόγνωση αυτά από τα κλασικά ανεβρίσματα. Όταν θα προχωρήσουμε στις νευροεκφυλιστικές νόσους, όσο μεγαλώνει ο πληθυσμός, όλο και θα βρίσκουμε άνοια και Αλσχάιμερ, θα προσπαθούμε να μελετήσουμε και να μετρήσουμε την ατροφία του υποκάμπου. Τα paper λένε ότι οι λεπτές τομές, οι 3D ακολουθίες είναι καλύτερα, πιο ιδανικές σε πάση περιπτώσει για να κοιτάξει κανείς και να σταδιοποιήσει την περίπτωση της ατροφίας του υποκάμπου. Είναι αυτή η ασθενής η οποία δεν έχει ατροφία στον υποκάμπο, αλλά δέστε τι ατροφία έχει, τρία νομίζω, στον βρεγματικό λογό με τη διεύρυνση τη σημαντική αυτή των βλάκων. Στην επιληψία, δηλαδή στις δομικές βλάβες, και πάλι έχουμε να κερδίσουμε από τη μελέτη σε ασθενείς με 3 τέσλα, είτε στην υποκάμπιος κλίση ή ψάχνοντας για λεπτές δομές. Εδώ βλέπουμε, δεν είναι σκλήρωση του υποκάμπου, αλλά έχουμε ένα ασθενή με επιληψία και βλέπετε πόσο λεπτομερή εικόνα μπορεί να έχει κανείς από την απεικόνηση του υποκάμπου. Υποθέτουμε ότι μπορεί να είναι ένα DNET. Και εδώ είναι η φλέρα ακολουθία και μετά την έγχυση σχιαστικού. Αυτό τώρα είναι ένα μικρό κορίτσι, λίγες μέρες πριν έκανε εξέταση. Είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο στις πανελλήνιες. Έχει ένα υψηλό σήμα εδώ. Αυτό είναι η εξέταση στο 1,5 τέσλα. Το πήγαμε και στο 3 τέσλα. Υπάρχει αυτό, είναι υπαρκτό. Και κάνοντας εδώ τις λεπτές αυτές δομές, βλέπουμε αυτή είναι η περιοχή, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η προκεντρική έλικα δεν είναι η ίδια με αυτή. Το βλέπουμε και σε sagittal τομή και στις 3D με σχιαστικό, αλλά και στη FLAIR. Υποθέτουμε ότι είναι πιθανό να είναι μια φλική δυσπλασία, focal cortical δυσπλασία, και μπορεί το επεισόδιο αυτό ερευνηθεί να είναι, να αποτελεί επιληπτική κρίση παρά μια απώλεια συνείδησης άλλης αιτιολογίας. Την face contrast στην ακολουθία, νομίζω στο 3-4 μπορεί να έχει κανείς καλύτερα αποτελέσματα σε ένα παιδί το οποίο έχει μια κίστη εδώ πέρα στο ενδιάμεση, η οποία δημιουργήθηκε, κάνανε χειρουργικά κύλιοστομία, οπότε να δει κανείς ότι υπάρχει ροή και στο εδαφοστήρι της κοιλίας και όχι μόνο στον υδραυγό. Τώρα, στην σπονδυλική στήλη, από τα πρώτα χρόνια δεν φάνηκε ότι είχαμε τόσο πράγματα να ωφεληθούμε. Ωστόσο, ήδη ο κ. Μαρής είπε κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα στο στόχο μπορούν να μας δώσουν παραπάνω πληροφορίες. Υπάρχουν paper που λένε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη απεικόνηση.
Σας δείχνω την εικόνα πάλι. Επιμένω, μια ασθενή έχει κάνει, είναι ακριβώς η ίδια ασθενή. Αυτό είναι στο 1,5-4 και αυτό είναι στο 3-4. Νομίζω ότι είναι σαφέστατη η διαφορά και στην μικροδομή του οστού, στην απεικόνηση του πλοίου και βέβαια εννοείται και του νοτιαίου μυαλού. Ενώ αυτό το paper μας λέει ότι όσον αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ καλοήθειας και κακοήθειας βασιζόμενη στην diffusion ακολουθία, μπορεί να έχουμε διαφορές, αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντικές μεταξύ των 3 και του 1,5-4. Μειοσκελετικό, προφανώς υπάρχει, ήδη έχει υποθεί. Έχουμε να κερδίσουμε από την εξέταση ενός ασθενού στα 3-4 και αυτό έχει σχέση και με τους συνδέσμους και με τους τένοντες και με τους πόνδρους. Μία μελέτη η οποία λέει ότι υπάρχει σαφέστερα υπερτερή ο μαγνητικός τομογράφος 3-4. Βλέπετε μια βαριά γυναίκα η οποία φαίνεται με αρκετά καλή ακρίβεια ο πόνδρος γιατί εξετάστηκε στο 3-4. Σε μικρές αρθρώσεις επίσης έχουμε να κερδίσουμε. Να προχωρήσω εδώ πέρα να δείξουμε τον τρίγωνο πόνδρο που έχει ρίξει. Νομίζω ότι όταν έχει κανείς μικρές αρθρώσεις ψάχνει μικρές δομές στο μυοσκελετικό ή μαγνητική τομογραφία 3-4 θα μπορούσε να είναι εξέταση επιλογής. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα νέα μηχανήματα, δηλαδή δεν είναι μόνο το μαγνητικό πεδίο, είναι η τεχνολογία των coils, είναι τα software, είναι το AI, τα deep learning κλπ. Τα οποία σημαίνουν ότι σε μαγνητικό τομογράφο 1,5-4 με σωστά πρωτόκολλα μπορεί κανείς να βάλει διαγνώσεις. Τώρα, για την κοιλιά. Υπάρχουν προφανώς, υπόθηκαν και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Υπάρχει μάλλον η τάση και με αρκετά πρόσφατες μελέτες να λέει ότι η δυνατότητα των δύο μαγνητικών πεδίων, ειδικά όταν έχουμε μαγνητικούς τομογράφους νέους 1,5-4 με όλα αυτά εν πάση περιπτώσει που έχουν υποθεί με τα πρωτόκολλα τα σωστά, μάλλον συλλήνουν. Θα δείξω ένα-δύο περιστατικά. Αυτό είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί για ένα νευροεντοκρινικό νεόπλασμα του παγκρέατος και έχει μικρές μεταστάσεις, είναι αυτές. Υπάρχει correlation μεταξύ αυτής της εικόνας και του γαλλίου. Θεωρήθηκε ότι εδώ δεν φάνηκε η βλάβη αυτή γιατί ήταν σε 1,5-4, δεν είμαι απόλυτα σίγουρη, ίσως έχει σχέση με το σχεστικό. Εδώ είναι λίγο αργότερα η φάση. Δεν ξέρω αν ο ασθενής αυτός τόσο ωφελήθηκε από αυτή τη μαγνητική τομογραφία 3-4. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχουν μελέτες οι οποίες συγκρίνουν, ειδικά αυτές εδώ πέρα οι μελέτες στο diffusion, στο 1,5 με το 3-4, να συγκρίνουν δύο ασθενείς και να συγκρίνουν δύο εξετάσεις, οπότε τα δεδομένα ίσως είναι μικρότερα. Εδώ πέρα το paper μας λέει ότι μάλλον υπάρχει, όταν θέλουμε να διακρίνουμε καλοήθεια από κακοήθεια, μάλλον υπερτερεί το 3-4. Στην εντερογραφία έχουμε paper που λένε ότι περίπου τα ίδια καλά πάνε και το 3-4 και το 1,5, ενώ έχουμε άλλα paper τα οποία λένε ότι όταν έχεις πολύ μικρά πλενογονικά έλκη, σε περίπτωση παραδείγματος χάρη της νόσου του Κρόνων, είναι καλύτερα να προσπαθήσει κανείς να τα αναδείξει με τη μαγνητική τομογραφία 3-4. Εδώ, βέβαια, εντάξει, δεν μιλάμε για πλενογονικές βλάβες, μιλάμε για διατυπωματική νόσο, μια εξέταση από το τμήμα μας σε ένα ασθενή με Κρόνων. Όσον αφορά την MRCP, υπήρχαν και υπάρχουν paper που λένε ότι ίσως τα πηγαίνει λίγο καλύτερα το 3-4. Αυτή είναι μια MRCP σε έναν ασθενή που έχει μια μικρή χοληδοκοκύλ και βλέπετε την πολύ λεπτομερή απεικόνηση και του χοληδόκου και του παγκρεατικού και του κυστικού χώρου και την ανάδειξη αυτής της μικρής κύστης. Ένα περιστατικό επίσης το οποίο πρόσφατα εξετάστηκε. Βλέπετε την διάταση των ενδοηπατικών κολαγίων στον αριστερό λογό. Μάλλον αυτός είναι ο όγκος, ο οποίος στις καθυστερημένες λήψεις βλέπετε πόσο όμορφα αναδεικνύεται ο εμπλουτισμός. Άρα προφανώς πρόκειται για ένα κολάγιο καρκίνωμα. Η MRCP, νομίζω με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, μας έδωσε την δυνατότητα να πούμε ότι μάλλον πρόκειται για
το Bismuth for Lead 3D, το οποίο πραγματικά αποδείχθηκε διαχειριστικά, καθώς χειρουργήθηκε και έγινε αριστερά λομπεκτομή και έγινε η αναστόμωση ψηλά, οπότε έχουμε και το ιστολογικό αποτέλεσμα. Ο προστάτης είναι ένα επίσης προνομιακό πεδίο για, για τα 3 Τέσλα, γνωστή η εφαρμογή. Μαγνητική προστάτη, μπορούμε να διαγνώσουμε κλινικά σημαντικούς καρκίνους, ενώ την ίδια στιγμή δεν πάμε σε βιοψίες σε κλινικά ασήμαντους καρκίνους. Axial, T2, Coronal και Sagittal είναι το πάνελ αυτό των εξετάσεων. Diffusion με τον ADC χάρτη και το σχιαστικό. Ωστόσο, δεν υπάρχει πουθενά ξεκάθαρα να υπερτερεί η μαγνητική τομογραφία 3-4 από την 1,5. Βέβαια, οι πιο πολλές μελέτες είναι με 3 τέσλα. Πουθενά στα PIRATS δεν αναφέρεται ότι πρέπει να εξετάζονται οι άνθρωποι με 3 τέσλα. Εδώ βλέπετε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Έτσι, ένα αρκετά πρόσφατο paper. Ασθενής ο οποίος έχει στο 3 τέσλα εξεταστεί μια τυπική βλάβη PIRATS 5. Έτσι, με diffusion, περιορισμό στη διάχυση και πρώιμο εκπληκτισμό. Αυτός ο ασθενής όμως, ο οποίος είχε ένα εμφύτευμα, δεν θυμάμαι τι είχε, εξετάστηκε πριν από λίγες μέρες και νομίζω ότι είναι στα 1,5 τέσλα και νομίζω ότι είναι αρκετά αξιοπρεπής εξέταση και με μεγάλη έτσι, αυτοπεποίθηση μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει κάποια κλινικά σημαντική βλάβη. Άρα νομίζω ότι είναι μια εφαρμογή που μπορεί να πηγαίνει και ένας ασθενής 1,5 τέσλα. Μαγνητική τομογραφία μαστού. Υπάρχουν paper που λένε ότι υπάρχει καλύτερο correlation, τουλάχιστον στο DCIS, με τη μαγνητική τομογραφία 3 τέσλα. Ένα τέτοιο παράδειγμα εδώ από το τμήμα μας. Όπως επίσης και ότι μικρότερες βλάβες κάτω από 10 χιλιοστά μπορούν να φανούν καλύτερα στις λεπτές τομές του 3 τέσλα, όπως αυτό το περιστατικό, με μια βλάβη που ήταν 6 χιλιοστά. Και τελειώνω με τα παιδιατρικά, τα οποία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δεν υπάρχουν επίσης μελέτες που να συγκρίνουν 1,5 τέσλα με 3 τέσλα, ειδικά στα παιδιά. Μία πιθανή εφαρμογή είναι η ουρογραφία που βλέπω να υπάρχει στην βιβλιογραφία ή η μαγνητική καρδιά σε μικρά παιδιά, συγγενείς καρδιοπάθειες κλπ. Και εδώ έχουμε ένα τελευταίο paper που μιλάει πάλι για τα παιδιατρικά, για τα νιούρο, τα cardiac έτσι, και το whole body oncologic imaging στα παιδιά, που λέει ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και στο 3 τέσλα, ειδικά στη μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη προς τα πού θα πάει, αν δηλαδή τα ψηλά μαγνητικά πεδία θα κερδίσουν ακόμη παραπάνω έδαφος από ό,τι έχουν. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι προφανές ότι στο κεντρικό νευρικό σύστημα μπορεί να κερδίσει κανείς από την απεικόνηση. Είναι προφανές ότι στο μαστό και στο προστάτη, όταν υπάρχουν τμήματα που έχουν και την επιλογή του 1,5 και του 3, θα προτιμήσει κανείς να πάει στο 3 τέσλα, αλλά για εμάς τους κλινικούς ακτινολόγους που παλεύουμε κάθε μέρα με τους ασθενείς και με τις παραπομπές κλπ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η ποιότητα της απεικόνησης στο παν. Το βασικότερο στοιχείο ή μάλλον εξίσου σημαντικό είναι να ξέρουμε τι ψάχνουμε, να κάνουμε ανάλογα το πρωτόκολλο βασιζόμενο στο κλινικό ερώτημα, έτσι και όχι να μπαίνουν όλοι οι ασθενείς με το ίδιο πρωτόκολλο, να ψήνονται στους 180 και να περιμένουμε να βγάλουμε διάγνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Ευχαριστούμε πολύ για την προμονή, για την πολύ πρακτική στόχευση στην ομιλία σας, η οποία ήταν εξαιρετική. Χρησιμοποιήσατε πολύ καλά παραδείγματα από την καθημερινή πράξη, για να μας πείσετε και όντως ασχοληθήκατε με τις πιο βασικές, θα έλεγα σχεδόν όλες τις εφαρμογές, δίνοντάς μας εκεί που υπήρχε το πλεονέκτημα, το σαφές μήνυμα, εκεί που το πλεονέκτημα ήταν μικρό ή αμφίβολα, το πολύ σαφές μήνυμα, για να άρα μας βοηθήσετε πάρα πολύ καλά να ξεκαθαρίσουμε στην πράξη, νομίζω στην καθημερινή κλινική πράξη που εκεί γίνονται και τα περισσότερα, να ξεκαθαρίσουμε πού έχουμε να οφειληθούμε και πού το όφελος είναι μικρό ή αμφίβολο, έτσι ώστε να καθοδηγούμε, ειδικά όπως είπατε, σε τμήματα που υπάρχουν εκεί οι δύο μαγνήτες,
να κάνουμε την καλύτερη επιλογή των ασθενών που έχουν να ωφεληθούν από ένα μηχάνημα τέλεια τέσσερα. Μόνο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρακτική προσέγγιση και να παρακαλέσω τον κύριο Αλεπρά, έχοντας και τις δύο παρουσιάσεις που και ήταν εξαιρετικές, αλλά είχαν πολύ διαφορετικό τρόπο η πολύ καλή παρουσίαση του κ. Μαρή πάνω στις βασικές αρχές και η πολύ πρακτική παρουσίαση της κ. Κολυμπός. Ευχαριστώ κ. Πρασόπουλε. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ξεκινώντας, άκουσα με προσοχή τους δύο ομιλητές και προσπάθησα να δω πού ακριβώς θα στοχεύσω και έχω τέσσερα ερωτήματα στα οποία κατέληξα και στα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Το ένα είναι, μα αξίζει τα λεφτά και τον κόπο. Ξεκινάμε από εκεί, η ένταση του πεδίου να ανεβαίνει και αυτό το λέω γιατί. Όταν το 1992, προαμνημονεύτων ετών, ξεκίνησα να δουλεύω στο Οχάιο, στο ακτινολογικό. Εκεί είχαμε το 3X της GE, το οποίο ήταν με ταινίες ακόμα και δεν είχε καν τυπωμένα κυκλώματα, ήταν φτιαγμένο στο χέρι, ακόμα και πλακέτες της CPU. Και ήταν ένα μηχάνημα το οποίο είχε slew rates τότε, ταχύτητες στα gradients, 20 Tesla per meter per second, είναι περίπου το 1/10 από ό,τι έχουμε τώρα. Και είχε και μέγιστα gradient strength τα 10 μιλιτέσλα, τώρα έχουμε φτάσει στα 5 μιλιτέσλα άνετα. Στα 50 μιλιτέσλα, αντί για 10, 50 μιλιτέσλα. 5 φορές χαμηλότερο λοιπόν τότε. Και όταν πήγα στο 1H του 97, είδα για πρώτη φορά τη Ferrari των 1,5 τέσλα για καρδιακό MRI, με slew rates 200, maximum gradient strength στα 40 μιλιτέσλα per meter, δηλαδή αυτά είναι τις προδιαγραφές που έχουμε και τώρα. Είχα την ευκαιρία το 98 να δουλέψω στο τεσάρι που είχε το 1H τότε, ένα μαγνήτη της Oxford που έπρεπε να κάνεις ένα μήνα να το φτιάχνεις για να κάνεις μία μέρα πειράματα. Να κάνεις όλα τα τεστ, να δεις ότι δουλεύει και να μπορέσεις να πάρεις data για μία μέρα. Και φυσικά φεύγοντας από το Ohio State είχα κάνει τις προδιαγραφές για το πρώτο 8 τέσλα το οποίο παραδόθη στο Ohio State 2 χρόνια μετά αφού είχα φύγει. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί τα λέω. Γιατί όσο ήμουνα στο 1H που κάθισα από το 97 μέχρι το 2010, είχα το αφεντικό μου τότε, τον Bob Balaban, ο οποίος έλεγε «Δεν χρειάζονται τα 3 τέσλα για την καρδιά». Δεν χρειάζονται τα 3 τέσλα για την καρδιά. Και έλεγε ότι ναι, όταν δουλεύει καλά, δουλεύει υπερβολικά καλά. Αλλά όταν δεν δουλεύει καλά, δεν δουλεύει υπερβολικά άσχημα. Και έχουμε φτάσει τώρα τα τελευταία 3 χρόνια μέσα από το ίδιο εργαστήριο που ήμουνα στο 1H να έχει έρθει η πρόταση για το 0,55 τέσλα για cardiac exams. Πήρα ένα μαγνήτη 1,5 τέσλα και τον κατεβάσαν στο 1/3 του πεδίου για να μπορούν να χρησιμοποιούν για τους καθετηριασμούς απλούς συμβατικούς καθετήρες που δεν έχουν καμία ειδική σχεδίαση. Και έχουν καταφέρει με τις νέες τεχνικές που υπάρχουν τώρα να παίρνουν εικόνες οι οποίες είναι αξιόλογες, πολύ κοντά σε αυτές που παίρνουμε από το 1,5 τέσλα. Με λίγα λόγια, εγώ βλέπω ότι γυρνάμε προς τα πίσω και θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο ομιλητές, ίσως ξεκινώντας από τον κύριο Μαρή, εάν όντως αξίζει τον κόπο να ανεβαίνουμε στο πεδίο συνέχεια. Και να κλείσω την παρένθεση ότι το 2010 φεύγοντας από το 1H μου δίναν και ένα μαγνήτη 7 τέσλα για να τον φέρω στην Ελλάδα, γιατί θα πηγαίναν στα 11. Ανεβαίνουν στα πεδία από τη μία μεριά, από την άλλη φαίνεται ότι κατεβαίνουμε. Κύριε Μαρή, τι λέτε? Ωραία ερώτηση. Θα συμφωνήσω μαζί σας 100% σε ένα λεπτό σημείο. Υπάρχουν κάποια πράγματα, δεν υπόθηκε καθαρά βέβαια, που είναι καλύτερα στο 0,5 ακριβώς στο 3. Και αυτό είναι για παράδειγμα η αποτύπωση, το δικό μου ταυτόχρονο, δηλαδή των αποθεμάτων του σιδήρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ. Δηλαδή, αφήνω το κομμάτι, αυτή είναι η φυσική πίσω από εδώ. Έχεις αποτυπώσεις, αν θέλετε, και εκτιμήσεις της υπερφόρτωσης με το σίδηρο, χρησιμοποιώντας χαμηλότερα πεδία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα τριάρια. Και φτάρια και οκτάρια και πάνω πάνω. Επίσης, είναι σημαντική αυτή η πεδιολαγνία, να το πω έτσι. Δηλαδή, μεγαλώσουν. Αν δηλαδή υπήρχε τρόπος να έχω υπεραγωγικότητα στη δημοκρασία δωματίου, όλα μαγνήτη θα είχαμε, το ξέρετε.
Κανείς δεν βάζει πίσω βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι του απόδειχνα δηλαδή. Και φυσικά υπάρχει και το πρόβλημα ότι μπορεί κανείς, αν έχει καλά φτιαγμένα συστήματα, όπως είναι το 055 που είπατε, με τη δυνατότητα του AI, μπορεί να έχει τουλάχιστον την απεικόνηση που σου ενδιαφέρει και να μπορεί να κερδίσει πράγματα. Το 3 Tesla και παραπάνω έχει να κάνει μόνο με τη φανατοσκοπία για μένα. Πολύ σημαντικό. Μπορεί να μετρήσει και του μεταβολίτε. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει στο 055. Άρα πρακτικά θα έλεγα ότι υπάρχουν θέματα, τα οποία θέματα βέβαια αφορούν καθαρά φυσική. Δηλαδή, αν θες να είσαι ριζόλ στη μετρήση των φασμάτων, θες μεγάλα παιδεία. Σίγουρα. Αν θες από την άλλη να λήξει το θέμα σου και να μην έχει άρτηπατε, μπορεί να κατέβει χαμηλά. Και το 055 στην αγορά χρησιμοποιείται και το βλέπουμε έντονα να παίρνει, υπάρχει ένα θέμα, στην κλινική απεικόνηση την γενικού τύπου. Οι ειδικές απεικονίσεις, για να απαντήσω εκεί, σίγουρα υπάρχουν πλεονεκτήματα, δηλαδή η φανατοσκοπία, bold, έτσι, δηλαδή και δυνατιογραφία ή δεσμητογραφία. Αυτά τα τρία είναι, να το πω κι αλλιώς, που εκεί χρειάζεται το τριάριο. Τα υπόλοιπα όλα μπορούν να γίνουν, ειδικά η κοιλιά, έτσι, με συστήματα χαμηλού πεδίου. Και όχι να κατέβει στο 066, όπως πολύ σωστά το είπα. 066 με έχει εικόνα 1,7. Είναι απίθανο αυτό. Συν το γεγονός ότι μπορείς να έχεις και καλύτερες αποτυπώσεις συχνοστοιχείων στο σώμα, που δεν μπορείς με μεγάλα μαγνητικά παιδιά. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή η απάντηση δεν είναι πλήρη. Πηγαίνουμε προς τα πίσω, αλλά σε ειδικά περιστατικά, να το πω κι αλλιώς. Σε ειδικά θέματα. Όχι για όλα. Και φυσικά εννοείται ότι δεν είναι πανάκια το τριάρι, ξεκάθαρα αυτό. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε και να κάνουμε ειδικές εξετάσεις, ναι, η γραμμή είναι ναι, θα πάμε. Αλλά μέχρι τρία. Γιατί το 7 το θεωρώ ότι είναι μια ιστορία που θα έρθει μεν, επειδή υπάρχει αυτή η παιδιολαγνία, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Εντάξει, ναι. Ότι όσο πιο μεγάλο παιδί έχω πιο πολύ σήμα, έχω καλύτερες απεικονίσεις, δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχω artifacts. Πάντα εκεί είναι. Και ειδικά στο πεδίο της φανατοσκοπίας, εντάξει, εκεί συμφωνούμε. Αλλά πόσο σημαντικό είναι αυτό, θα το δείξει μόνο το μέλλον. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά τι γίνεται. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Η τάση προς τα πίσω, συνδυασμένη με το AI, είναι ναι, κάτι το οποίο έρχεται. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Και για, και για να μην παρεξηγηθώ, το 0,55 για το οποίο μιλάω δεν έχει καμία σχέση με τα low cost 0,55. Είναι ένα μισάρι το οποίο είναι Ferrari και το οποίο απλώς έχουν κατεβάσει το πεδίο. Δηλαδή τα gradients, το RF, όλα είναι top notch, έτσι. Είναι άλλος μαγνήτης, ναι. Κυρία Χρυμού, πώς το βλέπετε. Ναι, υπάρχει και μηχάνημα αυτή τη στιγμή, να μην διαφημίσω κανένα, εννοείται. Όπου μπορεί κανείς με 0,55 Tesla να ανεβεί σε contrast του noise και σύντομα του noise μέσω AI στο 1,5. 1,5 με 1,7 εκείνη, κανονικά. Και αυτό το 0,55 που έχει έρθει στο εμπόριο αυτή τη στιγμή δεν είναι ακριβώς αυτό που συζητάω. Είναι λίγο πιο, δεν είναι Ferrari, είναι... Ναι, απόλυτα. Έχει κατέβει λίγο, οι προδιαγραφές έχουν κατέβει λίγο. Πώς το βλέπετε από κλινική άποψη, κυρία Χουρμούζη? Νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα και με αυτά που λέτε εσείς και ο κύριος Μαρής και ουσιαστικά η παρουσίαση και των περιστατικών που έκανα, αυτό το πράγμα δείχνει ότι κάλλιστα πολλές εξετάσεις μπορεί να γίνουν σε σωστά μηχανήματα, με σωστά πρωτόκολλα, όταν υπάρχουν οι φυσικοί από πίσω που υποστηρίζουν κάθε ακολουθία. Και ξέρει κανείς τι ψάχνει. Δηλαδή, το υπενήχθηκα πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται κανείς να κάνει εξέταση σε μαγνητικό τομογράφο 3 Tesla. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είδατε τα functional, τη δεσμητογραφία, αυτά δεν μπορεί κανείς να τα πετύχει σε ένα τομογράφο 1,5 Tesla και νομίζω ότι είναι... Το perfusion ίσως μπορεί να γίνει και γίνεται και αξιόπιστα, έτσι. Δεν άκουσα, κύριε Μαρή, είπατε τρία. Είπατε δεσμητογραφία, φασματοσκοπία και τι το τρίτο που είπατε ότι δεν γίνεται. Ναι, το ένα είναι η φασματοσκοπία, η δεσμητογραφία και το bold, το EPI, δηλαδή το εφάνκι. Λόγω των τριατέλεια, δηλαδή το σήμα. Άρα στην νευρο-ογκολογία, ας πούμε, αν θέλουμε ένα βήμα παραπάνω, έτσι και όταν πλέον και οι χειρουργικές τεχνικές έχουν αλλάξει, γίνονται πιο minimal, υπάρχουν navigation, υπάρχουν στεροταξίες κλπ. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να παραπέμπει τους ασθενείς σε 3-4. Στα υπόλοιπα όμως, είπα, στην ΕΜΕΣ, ποιο είναι το νόημα να πηγαίνει και να κάνει ένα... Δεν ξέρουμε πλέον αν έχει νόημα, εδώ υπάρχουν paper flame, δεν ξέρουμε αν νόημα να έχει να παίρνει σχιαστικό ασθενής. Ναι, βέβαια. Φυσικά, όπως το λέτε. Παρόλο που βάζουν σχιαστικά και στην κοιλιά, νομίζω ότι πολύ... Γι' αυτό δεν έδειξα και πολλά περιστατικά. Στην δουλειά δεν ξέρω
πόσο εύκολα και πόσο κερδίζουμε από ένα μαγνητικό τομογράφο 3-4. Στο προστάτη θα έλεγα ότι επειδή μερικές φορές οι βλάβες είναι πολύ μικρές και στο μαστό έχουμε καλύτερες εικόνες, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούν να γίνουν εξαιρετικές εξετάσεις. Βλέπουμε εξαιρετικές εξετάσεις από μηχανήματα 1,5-4. Να συνεχίσω λίγο με το σκεπτικό αυτό και να πούμε ότι καταρχήν ο μαγνητικός τομογράφος 3-4 για τον οποίο μιλάμε είναι και αυτός εξοπλισμένος με το υπόλοιπο hardware σε επίπεδο Ferrari, έτσι. Όχι με χαμηλές προδιαγραφές πήραμε ένα μαγνητικό τομογράφο 3-4 και όλα τα άλλα είναι για να γλιτώσουμε το κόστος κατεβασμένα σε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα έπρεπε. Εδώ ο μαγνητικός τομογράφος για τον οποίο συζητάμε στο ΑΧΕΠΑ για παράδειγμα είναι της κατηγορίας Ferrari όλα του. Οπότε είμαστε καλά εκεί. Αλλά θα έρθω πίσω λίγο σε αυτό που είπατε για την ΕΜΕΣ. Θυμάμαι ήταν ένα από τα τέσσερα τα οποία άλλωστε ήθελα να συζητήσω, να το βγάλω λίγο εκτός σειράς. Φεύγοντας ένα χρόνο πριν φύγω από το 1H του 2009, το 2008, συζητούσαμε, γιατί είχε έρθει ένας φίλος εκεί και είχε κάνει εξέταση για ΕΜΕΣ, συζητούσαμε τότε και μου είχαν πει ότι δεν χρησιμοποιούμε πια τότε, το 2008-2009, δεν χρησιμοποιούμε πια 1,5 τέσλα καθόλου για να κοιτάξουμε για ευρήματα ΕΜΕΣ στο νοτιαίο μυαλό, στη σπονδυλική στήλη, με τα ποινία αυτά που έχουμε, αλλά μόνο κοιτάμε στα 3 τέσλα. Να μία εξέταση τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέγαν τότε, μπορεί να έχουν αλλάξει, στο 1H που είναι δεμένοι με το τριάρι. Βλέπετε σε αυτό να έχουν δίκιο? Βλέπετε άλλες εξετάσεις τις οποίες 100% θα θέλατε να γίνουν στα 3 τέσλα και όχι σε ένα χαμηλότερο πεδίο? Νομίζω ότι τα παλαιότερα, τα καινούργια μηχανήματα, το 1,5 τέσλα, ειδικά στο νοτιό μυαλό, μερικές φορές δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από 3 τέσλα. Αυτά ήταν, νομίζω, σε παλαιότερες γενιές μηχανημάτων. Τώρα, εγώ δεν βλέπω ιδιαίτερα. Ας πούμε, στην θωρακική που είναι πιο λεπτός ο μυελός και είναι πιο δύσκολο να αναγνωριστούν βλάβες, δεν βλέπω σημαντικές διαφορές. Και νομίζω ότι είναι μύθος. Όλοι οι νευρολόγοι ζητάνε να γίνεται στα 3 τέσλα. Αυτό είναι πια μια κοινή γραμμή. Για μένα πρέπει να γίνεται απλώς στο ίδιο μηχάνημα. Τώρα με το AI έτσι κι αλλιώς και αυτό κερδίζουμε και στο ένα και στο άλλο μηχάνημα, είναι ίδιες οι κλίσεις, πολύ σημαντικό, και να γίνεται σύγκριση ομοειδών έτσι, πραγμάτων. Νομίζω αυτό είναι που έχει σημασία. Ειδικά όταν έχουμε follow-up και δεν έχουμε την πρώτη διάγνωση. Αν και όπως είδατε και στα κριτήρια, δηλαδή το να δεις μια αιστεία, μόνο μια αιστεία που δεν πληρώνται τα κριτήρια κλπ, δεν κερδίζεις κάτι. Αυτή είναι η πρακτική, αυτή είναι η καθημερινή πράξη. Τώρα, η αίσθηση ότι εξεταζόμαστε σε καλύτερο μηχάνημα, εδώ νομίζω ότι και στην αποζημίωση του ΕΟΠΗ, άλλοι, τώρα τι να μην το πω ανόητο, ας πούμε, απλώς, ότι είναι διαφορετική αποζημίωση, τα ρίς είναι μόνο το μηχάνημα. Δηλαδή, αυτά είναι, δεν έχουν λογική μέσα τους. Εντάξει, το πλήρωσαν ακριβότερο το τριάρι, συνεπώς κάπως πρέπει να ξεχρεωθεί, έτσι δεν είναι? Ναι, και δεν υπάρχει αντίστοιχη αποζημίωση για την ιατρική πράξη. Δηλαδή, αγοράζουν ένα CD. Ακριβώς. Αγοράζουν ένα CD. Ακριβώς. Okay. Με συγχωρείτε, παρεμβαίνω εδώ, αλλά αυτό δεν ήθελα να το πω. Μου έδωσε ωραία πάσα και απαντάω ότι αν αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε, να το πω, και αυτή η αύξηση, αν θέλετε, στο τριάρι, δεν θα έβαλε κανείς τριάρι. Έχουν γεμίσει η αγορά, έχει γεμίσει τριάρια. Τριάρια τώρα, πέντε. Είναι απίθανο. Και μόνο γιατί αυτό θα βγάλει το χρόνο 120.000. Έτσι πάει. Απλό είναι το πράγμα. Θα το 20% παραπάνω και είναι πολύ εύκολο να διαφημίσει κανείς και να πει γι' αυτό ότι αυτό να περάσω κάτι στην αγορά, τι πρέπει να πω, ότι ξέρεις, και ένα μισάρι υπάρχει μόνο τριάρι. Οπότε άλλαξε το, κύριε Τάδε, και μετά για το θέμα. Δυστυχώς. Αυτό δεν σημαίνει στην Ευρώπη. Σημαίνει όμως στην Ελλάδα. Είναι σημείο του επαρχιωτισμού του δικού μας. Ανάγκη. Δηλαδή, πραγματικά. Και εδώ έχει το πρόβλημα τώρα, η Siemens, με συγχωρείτε, να πουλάει το 066 με το AI και να μην μπορεί να το υπολογίσει. Και δεν το αγοράζει ο άλλος, γιατί δεν βγαίνει παραπάνω λεφτά. Καταλάβατε, λέω. Αυτό είναι τρομερό. Προσπαθούν οι άνθρωποι να αποδείξουν ότι η ποιότητα έτσι τώρα μισάρι. Χρέωσέ με το ίδιο τότε. Αφού. Όχι. Θα πάρει τριάρι. Μόνο και μόνο για να μπορεί. Έτσι πάει.
Να λοιπόν ένας παράγοντας, μια που το λέτε, ουσιαστικά την πραγματικότητα. Την αλωτριώνει. Όχι και μόνο επειδή είναι πίσω στο κέρδος. Έτσι πάει. Φυσική είναι μία όμως. Φυσική δεν είναι κεντρική, φαντάζομαι. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, και αυτό να πω στην ομάδα αυτό το πράγμα. Ότι ξεκάθαρα είπα νάκι, ξαναλέω. Και εμείς από την άλλη, η προσπάθειά μας πρέπει να αποδείξει ότι το 06 θα αρχίσει αργότερα, μπορεί να βγάλει και καλύτερα εικόνα. Αφήστε μόνο ένα χρόνο και θα γίνει. Τι μπορεί να γίνει. Εάν δηλαδή ένα πολύ καλό σύστημα ανθρώπων πίσω πληροφορικάριων που θα παίρνει 8-4, θα το πω κι αλλιώς. Δεν είναι απίθανο να γίνει. Αλλά από την άλλη μεριά, να ξέρουμε και τι λέμε τελικά έτσι. Διότι στην πραγματικότητα, για κάποιες ειδικές εξετάσεις, ναι, μπορεί να δουλέψει, για κάποιες άλλες όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Και με συγχωρείτε λίγο γιατί. Ίσα-ίσα, συζήτηση κάνουμε. Ναι. Ωραία. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα, στο τρίτο θέμα, που σημείωσα καθώς μιλούσατε. Και ας μιλήσουμε για artificial intelligence. Wow. Θα κάνω μία δήλωση. Τώρα βέβαια, λέγοντας κάτι τέτοιο, έρχεται ο νους μου στον David Hull, το οποίο ήταν ένας από τους μεγάλους του MRI hardware, ο οποίος είχε πει ποτέ δεν θα καταφέρουμε να παίρνουμε εικόνες από ασθενείς στο 1,5 Tesla. Έτσι, είναι μεγάλη μπουκιά να φας, μεγάλη κουβέντα, μην πεις. Λοιπόν, το AI δεν θα δουλέψει ποτέ. Αυτή είναι η δήλωσή μου, δεν θα δουλέψει ποτέ, βέβαια είναι υπερβολή, στην ακτινολογία και στη μαγνητική τομογραφία. Και θα σας δείξω μία εικόνα εδώ, την οποία την έχω. Κάνω share screen. Κύριε Αλευρά, διατηρούμε την ίδια. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ, δεν το ξέρετε. Λοιπόν, τι είναι αυτό που βλέπουμε. 100%. Πάμε παρακάτω. Προφανώς βλέπετε πάνω σε δύο εικόνες ένα σήμα stop. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη, εάν προσθέσουμε αυτά τα μαύρα και άσπρα κουτάκια στα δεξιά, αντί να το δει σαν σήμα stop, το βλέπει σαν όριο ταχύτητα 45. Δηλαδή άλλον. Όπως επίσης, και αντί να, αν προσθέσουμε θόρυβο στην εικόνα αυτή του πάντα, αντί να δει πάντα, το βλέπει σαν μαϊμουδάκι. Δεν φαίνεται εδώ στην εικόνα σωστά, αλλά να γνωρίζει μαϊμουδάκι με την προσθήκη αυτού του θορύβου. Με λίγα λόγια, το AI μπορεί να δείξει ό,τι θέλει, ό,τι κατέβει, όχι στο κεφάλι του, αλλά σε αυτού που το προγραμμάτισε, σε αυτό που του έκανε την εκμάθηση. Και μάλιστα, αυτό έρχεται και στο επόμενο επίπεδο σκέψης, το πώς μπορεί κανείς να πάρει FDA approval ή CE marking για κάτι το οποίο βασίζεται σε AI και σε deep learning. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, εάν βέβαια θέλει και όλα αυτή η τεχνική να συνεχίσει να μαθαίνει. Δηλαδή, γίνεται η εγκατάσταση ενός νευρονικού δικτύου το οποίο έχει μία εκμάθηση α και από τους ασθενείς που έρχονται σιγά σιγά να μπορεί να μαθαίνει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς ως κλινική πρακτική και δεν πρόκειται ποτέ να πάρει άδεια από το FDA ή από το CE marking. Με λίγα λόγια, αντί να βλέπουμε πάντα, θα βλέπουμε μαϊμουδάκι. Αντί να βλέπουμε stop, θα βλέπουμε ταχύτητα 45, όριο ταχύτητας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, κύριε Μαρή, κυρία Χουρμούζη, πώς το βλέπετε? Να απαντήσω. Με χαρά, πρώτα απ' όλα, δράτομαι τις ευκαιρίες να πω ότι με χαρά βλέπω ότι συμφωνεί και κάποιος άλλος μαζί μου. Με την έννοια έλεγα ότι πάντα μόνο εγώ είμαι ερωτικός, παρότι μεγάλωσα μέσα στην τεχνολογία. Έτσι, να το συνοηθούμε. Για το AI θα πω ένα πολύ καλύτερο παράδειγμα. Πάτε στο σπίτι σας το βράδυ. Ανοίξτε το ChatGPT, είτε το πληρωμένο είτε το ελεύθερο, και ρωτήστε το πόσο κάνει ένα και ένα. Και η απάντηση θα είναι δύο. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι τελείως λάθος. Γιατί πρέπει να οριθεί το μετρητικό σύστημα για την απάντηση. Άρα αυτό είναι ο έξυπνος υπολογιστής. Αυτό είναι για μένα το βασικότερο παράδειγμα. Περάσαμε πανεπιστήμιο, μεγαλώσαμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε να απαντήσουμε σωστά στην ερώτηση πόσο κάνει ένα και ένα. Και πρέπει να οριστεί το σύστημα μέτρησης. Αυτό δεν το κάνει ποτέ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, κανένας υπολογιστής. Άρα υπάρχουν προβλήματα. Το AI, το μόνο πράγμα που για μένα ισχύει και το οποίο μπορεί να βολέψει, είναι να γλιτώσει εργατικά χέρια. Όχι να σου κάνει διαγνώσεις. Έχει κλείσει αυτό. Και αυτό δυστυχώς είναι μια γραμμή η οποία φαίνεται ότι ο κόσμος θέλει να κάνει τη δουλειά φτηνά. Πολύ φτηνά. Τίποτα άλλο. Εκεί δουλεύει το AI. Τίποτα περισσότερο. Θα μπορούσε να δουλέψει. Για τις διαγνώσεις και όλο αυτό που ακούτε γύρω-γύρω, επιτρέψτε μου, αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ποτέ ότι θα αφήσεις τη δουλειά εντός εισαγωγικών έτσι να την κάνει ένας υπολογιστής. Είναι ξεκάθαρο.
Ακόμη και στις μεταφράσεις, προσπαθεί κανένα να κάνει, πάλι μπουρδες λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν δηλαδή πάμε στην ουσία, εμείς το παλέψαμε και προσπαθήσαμε να το αποδείξουμε, 60% failure rate είχαμε στο να διαγνώσει το AI κατάγματα. Για το όνομα του. Και αυτό το κάναμε. Το είδαμε τα μάτια μας. Όλος λοιπόν αυτός ο μύθος, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αφορά και να λυθεί, ή ο γρίφος, με συγχωρείτε, για τις επόμενες τουλάχιστον γενιές. Όταν λέω μετά από 30 χρόνια. Τότε μπορεί να παίξει, ναι. Αλλά και πάλι, ένα σύστημα που θα μου προβλέψει, που θα μπορεί να μου προβλέψει το επόμενο αριθμό του λαχείου, θα λέω την έξω. Τότε ναι. Τότε respect. Τότε, αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Τελείωσε. Αν μπορεί κανείς μέσω της τακτικής να αποδείξει ότι είναι, έχει, δεν έχει μια γνώση. Επιτρέψτε μου, φιλοσοφικά, τριών ειδών ψεύδι υπάρχουν. Μεγάλα, τα μικρά και οι στατιστικές, στις οποίες στηρίζεται όλο το AI. Συμφωνούμε. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και κλείνει το θέμα. Θέλει πολύ προσοχή στους νέους κυρίως. Όχι στους παλιούς, πώς έχω πρόβλημα. Αλλά οι νέοι τεχνολόγοι θα πρέπει να βλέπουν σωστά και να κουμπούν τον ασθενή. Να έχουν αίσθηση επάνω των πραγμάτων. Πώς θα γίνει. Η εμπειρία δεν αποτυπώνεται ποτέ μέσα από μια στατιστική. Στην οποία μόνο μπορεί να στηριχθεί το AI. Και ένα τελευταίο και τρίτο, αναφερόμαστε μόνο σε παρουσίες και, αν θέλετε, νόσους παρελθόντων ετών. Μία νέα νόσος ποτέ δεν θα προβλεφτεί από το AI. Τέλος. Αυτά έχω να πω. Το καινούριο δεν υπάρχει για το AI. Υπάρχει μόνο το παλιό. Και το παλιό σημαίνει βάση δεδομένων. Δηλαδή στατιστική, δηλαδή ένα μεγάλο ψεύδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από μένα τουλάχιστον. Κυρία Φορμόζη. Δεν νομίζω ότι είμαι κατάλληλη να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Παρ' όλα αυτά, η δικιά μου αίσθηση έτσι από... είναι ότι δεν θα μας αντικαταστήσει το AI, αλλά θα είναι σίγουρα ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε. Θα αλλάξει λίγο ο τρόπος που θα δουλεύουμε, που θα ερμηνεύουμε. Σίγουρα δεν μπορεί να μας βάλει τις διαγνώσεις. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε, πάντα πρέπει να διαβάζουμε. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να καταργηθούμε σαν ακτινολόγοι, γιατί υπάρχει αυτή η τάση ότι πρώτοι που θα καταργηθούν θα είναι οι ακτινολόγοι. Απλώς θα αλλάξει ο τρόπος που θα δουλεύουμε, θα αλλάξουν τα εργαλεία μας. Όπως ήδη, δηλαδή, αν αναλογιστεί κανείς από εμάς, εγώ δεν είμαι και πολύ μεγάλη, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε ειδικότητα, από αυτά που έκανα στην καθημερινότητα σαν ειδικευόμενη, δεν κάνω τίποτα τώρα και το αντίστοιχο, αυτά που κάνω τώρα δεν έκανα τίποτα. Όταν ήμουν στην ειδικότητα, νομίζω ότι εγώ έκανα τον πρώτο χρόνο κάθε μέρα 3 με 4 διαβάσεις παχαίου συντέρου. Τώρα, αν με ρωτήσει κανείς στην ειδικευόμενη, δεν ξέρω, ξέρει να κάνει διάβαση παχαίου συντέρου. Και δεν ξέραμε τον προστάτη, δεν ξέρω αν κάνει. Δεν θυμάμαι όταν τέλειωσε την ειδικότητα. Αν κοιτούσα, βάζαμε τα μάτια μας να δούμε τον προστάτη. Καμιά γράφαμε πασβέστοση κλπ. Θέλω να πω ότι η τεχνολογία μας βάζει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ ότι θα κάνουμε εμείς διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Δεν περνούσε από το μυαλό μας όταν ήμασταν ειδικευόμενοι, ακόμη και αργότερα. Και έτσι θα αλλάξει, νομίζω, πάρα πολλά πράγματα θα αλλάξουν και θα αλλάξει και ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Είναι και γίνεται και σταδιακά και γι' αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλάζει ο τρόπος, αλλάζουν τα εργαλεία. Να το κλείσω, θα έλεγα ότι το AI είναι εργαλείο βοήθειας. Και τουλάχιστον στα χρόνια, τα δεκαετίες. Να τηρηθεί εκεί, να βοηθάει. Δηλαδή, θα ξεχωρίσουμε ακτινολόγους οι οποίοι χρησιμοποιούν το AI και ακτινολόγους που δεν χρησιμοποιούν το AI. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημάδι των καιρών. Δεν μπορεί ποτέ κανείς να αφήσει, συμφωνώντας απόλυτα με όλους σας, τη διάγνωση επάνω σε ένα μηχάνημα. Πρέπει να υπάρχει. Ναι. Εμένα με προβληματίζει πιο πολύ η χρήση νευρωνικών δικτύων και AI στην ανακατασκευή εικόνων. Δηλαδή, άλλο να έχει φτιαχτεί η εικόνα σωστά και να απλώς να έρθει ένα δίκτυο, ένα νευρονικό δίκτυο που θα προσπαθήσει να βγάλει διάγνωση, και άλλο είναι για την εξοικονόμηση χρόνου να περάσει κανείς στη χρήση αυτών των δικτύων των νευρονικών και της μάθησης της μηχανικής στην ανακατασκευή των εικόνων. Δηλαδή, με πολύ λίγα στοιχεία να μπορέσει κανείς να φτιάξει εικόνες οι οποίες τουλάχιστον δείχνουν αληθοφανείς. Και με αυτό θα περάσω στο τέταρτο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με το λεγόμενο compressed sensing. Θα μου δώσετε 3 λεπτά να σας πω 2 πραγματάκια τα οποία θα μας χρειαστούν για αυτή τη συζήτηση. Να κάνω ένα share την οθόνη. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Εδώ. Είναι από 2 διαφορετικές παρουσιάσεις. Αυτή είναι η πρώτη παρουσίαση. Εδώ βλέπετε, ελπίζω να δουλέψει,
δούμε. Εδώ βλέπετε ένα διάνυσμα μαγνήτησης, το οποίο κινείται με μία συχνότητα 100 κύκλων ανά δευτερόλεπτο. Προφανώς δεν είναι 100 κύκλοι, είναι πολύ πιο αργά, αλλά ας πούμε ότι είναι 100 κύκλοι ανά δευτερόλεπτο. Το κοιτάμε από τον Z-άξονα κάτω και είναι αυτό το οποίο, τέλος πάντων, ηχογραφούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε εικόνες στο τέλος. Εδώ βλέπετε ένα άλλο διάνυσμα, το οποίο κινείται με την ίδια ταχύτητα, με την ίδια συχνότητα, αλλά έχει το μισό πλάτος. Βλέπετε, το διάνυσμα είναι μισό. Εδώ στο άσπρο κουτί βλέπετε με πλάτος 1 πάλι, έτσι, αλλά με τη μισή ταχύτητα στα 50 Hz. Αυτά τα σήματα, αυτά τα διανύσματα που περιστρέφονται, καλούμαστε να τα ψηφιοποιήσουμε πριν να τα σώσουμε στο σκληρό δίσκο του μαγνητικού τομογράφου. Και αυτό πώς το κάνουμε? Το κάνουμε σβήνοντας τα φώτα μέσα στο δωμάτιο και σαν να είναι δισκοτέκ, ανάβουμε ένα προβολάκι, ένα φλάσ, σε τακτά χρονικά διαστήματα και παίρνοντας φωτογραφίες από αυτό που συμβαίνει μπροστά μας τώρα ως μια συνεχή ροή των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν έχει το εξής. Για παράδειγμα, στο διάνυσμα που βλέπαμε πριν, ας πούμε ότι κινείται με ταχύτητα περιστροφής ένα κύκλο ανά λεπτό, δηλαδή 360 μοίρες ανά λεπτό, δηλαδή 360 μοίρες σε 60 δευτερόλεπτα. Και ας πούμε, η περιστροφή γίνεται αντίστροφα με τους δείκτες του ορολογιού, έτσι. Και ας πούμε ότι παίρνουμε μία φωτογραφία κάθε 10 δευτερόλεπτα. Τότε η πρώτη φωτογραφία είναι στην αρχική θέση, η επόμενη φωτογραφία θα είναι όταν το διάνυσμα θα έχει καλύψει 60 μοίρες, έτσι. Η τρίτη φωτογραφία θα είναι σε 120 μοίρες, 180, 240 και θα παίρνουμε έτσι φωτογραφίες μέχρι να τελειώσει η μνήμη που έχουμε στον υπολογιστή. Εντάξει. Και όταν θα έρθει η ώρα να αναπαράξουμε αυτό το σήμα, από ψηφιακό να κάνουμε αναλογικό ή για να δούμε αν το καταλαβαίνουμε σωστά, θα πάμε και θα κοιτάξουμε για παράδειγμα τις δύο πρώτες φωτογραφίες και θα πούμε από την πρώτη στη δεύτερη φωτογραφία είχαμε 60 μοίρες περιστροφή. Άρα 60 μοίρες, πόσος χρόνος πέρασε ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες? 10 δευτερόλεπτα. Άρα 60 μοίρες ανά 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, αν πολλαπλασιάσουμε επί 6, 360 μοίρες στα 60 δευτερόλεπτα. Άρα ένα κύκλο ανά λεπτό. Άρα το σήμα αυτό δεν έχει χάσει καμία πληροφορία. Επειδή όμως είμαστε τσιγκούνιδες, δεν θέλουμε να δαπανούμε όλη αυτή τη μνήμη, λέμε και αν παίρνουμε φωτογραφίες κάθε 20 δευτερόλεπτα, τι θα γίνει? Και παίρνουμε λοιπόν φωτογραφίες κάθε 20 δευτερόλεπτα. Τις γκρίτες φωτογραφίες, τις ενδιάμεσες, τις πετάμε. Και βλέπουμε ότι πάμε από την αρχική θέση κατευθείαν στις 120 μοίρες, στις 240. Βλέπετε ότι συνεχίζουμε την ηχογράφηση, τη μαγνητοσκόπηση, έτσι, με τις φωτογραφίες, αλλά έχουμε σώσει τη μισή μνήμη. Και όταν έρθει η ώρα πάλι να αναπαράξουμε το σήμα, θα πούμε ότι από την πρώτη στη δεύτερη είχαμε 120 μοίρες. Πόσος χρόνος πέρασε? 20 δευτερόλεπτα. Ωραία, 120 μοίρες ανά 20 δευτερόλεπτα. 360 στα 60 δευτερόλεπτα, αν πολλαπλασιάσω και τα δύο με το 3, ένας κύκλος ένα λεπτό. Άρα είμαστε καλά. Και επειδή είμαστε ακόμη πιο τσιγκούνιδες και θα πάμε κατευθείαν εκεί που καταραίουν τα πράγματα, ας πούμε ότι παίρνουμε μία φωτογραφία κάθε 70 δευτερόλεπτα. Έχουμε χάσει όλη την υπόλοιπη πληροφορία και έχουμε μόνο αυτές τις 4 φωτογραφίες για να σώσουμε. Όταν έρθει η ώρα να παράξουμε το σήμα, τι λέμε? Από την πρώτη φωτογραφία στη δεύτερη, πόσες μοίρες είχαμε? Εδώ ήταν στις 0, εδώ είναι στις 60. Έχουμε χάσει το γεγονός ότι έκλεισε μία ολόκληρη περιστροφή και 60 μοίρες και εμείς θα νομίζουμε ότι ήταν 60 μοίρες. Άρα θα πούμε 60 μοίρες σε 70 δευτερόλεπτα. 360 σε 420 δευτερόλεπτα και αν κάνετε τα μαθηματικά θα δείτε ότι βλέπουμε αυτό το διάνυσμα να κινείται πολύ αργά. 1/7 του κύκλου ανά λεπτό. Αυτό είναι το λεγόμενο κριτήριο Nyquist, το οποίο το έχουμε παραβιάσει αυτή τη στιγμή και το βλέπουμε αυτό και όταν κάνουμε στο Phase Encoding Direction, βλέπουμε τα foldovers που υπάρχουν, το λεγόμενο aliasing. Μέχρι τώρα, ή μάλλον μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σήμα όταν έφτανε σε αυτή τη μορφή, δηλαδή να έχουμε παραβιάσει το κριτήριο του Nyquist, ήταν άχρηστο, δεν μπορούσαμε να πάρουμε εικόνες. Τώρα μπορούμε, χρησιμοποιώντας και τα πολλαπλά ποινία που υπάρχουν πάνω στο μαγνητικό τομογράφο, μπορούμε.
Και να σας δείξω μία, don't save, να σας δείξω μία εφαρμογή. Θα πείτε πώς γίνεται, μα πώς γίνεται να παραβιάσουμε αυτό το κριτήριο. Θα σας πω σε δύο λεπτά, ας δούμε την εφαρμογή πρώτα, γιατί είναι, γίνεται πιο ενδιαφέρον, έτσι. Καλά, όταν παίρνουμε φωτογραφία, όταν θέλουμε να κάνουμε σύνες στην καρδιά ενός μωρού, έχουμε και διάφορα προβλήματα. Το ότι έχουμε 150 χτύπους το λεπτό, η ανατομία που μας ενδιαφέρει εδώ του εμβρίου μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, είναι μακριά από την επιφάνεια που βάζουμε ταπεινία και η απόσταση δεν μας βοηθάει, ότι η καρδιά του είναι μεγάλη σαν ένα καρύδι, αντί να είναι σαν μια γροθιά που είναι ενός ενήλικα. Δεν μπορούμε να πούμε στη μητέρα να κρατήσει την αναπνοή της για να πάρουμε καλές φωτογραφίες με το MRI. Και επίσης έχουμε και το μωρό το οποίο κινείται. Και όταν λέμε κινείται, κινείται υπερβολικά. Εδώ βλέπετε το μωρό πως χορεύει μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Άντε να πάρεις εικόνες από αυτό. Όμως, μπορεί κανείς, και εδώ βλέπετε πώς μπορεί να πάρει εικόνες με real-time MRI από την καρδιά του μωρού μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Αυτό είναι με off-product κανονικές ακολουθίες που υπάρχουν στους μαγνητικούς τομογράφους, τέλος πάντων, μίας εταιρείας. Εδώ βλέπετε πώς μπορεί κανείς να πάρει καλύτερες εικόνες ξεγελώντας το μαγνητικό τομογράφο, να χρησιμοποιήσει ακολουθίες σύνε για ενήλικες, αλλά ξεγελώντας τον εντελώς τον τομογράφο, δίνοντας το εξωτερικό ερέθισμα ηλεκτροκαρδιογραφήματος και μετά χρησιμοποιώντας ειδικό software. Αυτό είναι δουλειά την οποία κάνουν στον Καναδά. Και εδώ είναι δουλειά που έκανε ο Κώστας ο Χάρης από το εργαστήριό μας πριν από 6 χρόνια, πόσα τώρα, 6 και χρόνια, χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές που σας είπα, που παραβιάζουν το κριτήριο Nyquist. Και βλέπετε ότι οι εικόνες αυτές είναι υπερβολικά καλές. Πώς γίνεται αυτό? Σκεφτείτε τις εικόνες στον υπολογιστή σας, τις bitmap και τις εικόνες JPEG. Μία bitmap μπορεί να πάρει χώρο 10 MB και αν τη μετατρέψετε σε JPEG, θα μπορεί η ίδια εικόνα να πιάνει χώρο 100 KB μόνο. Πώς το καταφέρνουν αυτό? Στην ουσία πετάνε την πληροφορία που είναι άχρηστη, βέβαια γιατί για τα κτηνολογικά δεδομένα δεν πρέπει να πετάξουμε ποια πληροφορία είναι άχρηστη που θα πετάξουμε, πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ως προς αυτό. Πετάνε πληροφορία και ορίζουν τις εικόνες σε διαφορετικό σύστημα. Τι θα πει αυτό? Θα πει, για παράδειγμα, εάν ξέρατε ότι η εικόνα σας, ας πούμε ότι η εικόνα σας είναι ένας κύκλος, ο οποίος έχει το κέντρο του σε ένα συγκεκριμένο μέρος πάνω στο field of view και έχει μία συγκεκριμένη διάμετρο. Το bitmap είναι το αντίστοιχο του να πάρετε όλη την εικόνα. Το JPEG είναι το ανάλογο του να πείτε ένας κύκλος με ακτίνα 3 εκατοστά και το κέντρο του το έχει στο σημείο 1-2. Πόσο μικρότερη είναι η πληροφορία αυτή όταν γνωρίζετε κάποια πράγματα για την εικόνα σας? Δεν χρειάζεται να συλλέξετε όλη την πληροφορία. Μπορείτε να αναπαράξετε την εικόνα σας μόνο με μικρό κομμάτι της πληροφορίας. Αυτή την τεχνική τώρα την έχουμε περάσει στις τρεις διαστάσεις. Αυτή είναι δουλειά που κάνει η Μάριο Λενιπίκ, που κάνει το διδακτορικό της πάνω στη Σουηδία. Αυτή ήταν η πρώτη μας προσπάθεια το 2019 στα αριστερά. Βλέπετε το 20 ότι καταφέραμε επιτέλους. Εδώ ο κτηνολόγος μας είπε ότι βλέπω, λέει, την καρδιά, αλλά συνεχίστε να δουλεύετε. Okay. Συνεχίσαμε να δουλεύουμε. Εδώ βλέπετε, αρχίζουμε να βλέπουμε long axis view της καρδιάς. Όταν φτάσαμε σε σημείο για δημοσίευση, ήμασταν σε αυτό το στάδιο και πριν από λίγο έχουμε φτάσει, πριν από 6 μήνες φτάσαμε σε αυτό το στάδιο με άλλες βελτιώσεις. Όλα αυτά με πολύ μικρότερη πληροφορία κάνοντας, θυμηθείτε το, είναι λάθος να το λέμε έτσι, JPEG imaging στο MRI. Και νομίζω ότι αυτό θα ανοίξει τις πόρτες για πολλές άλλες εφαρμογές, αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Μπορεί εδώ η λήψη του σήματος να έγινε πολύ γρήγορα, η ανακατασκευή των εικόνων πήρε 12 ώρες. Έτσι. Και εδώ είναι που πιθανώς θα μπει το deep learning για να διευκολύνει τους αλγορίθμους αυτούς να κάνουν converge πιο γρήγορα.
Και εδώ έρχεται το πρόβλημα. Και αν δώσουν λάθος πληροφορία στον αλγόριθμο και αντί να φύγει προς τη μία μεριά που πρέπει πάει αλλού. Πάντως νομίζω ότι το compressed sensing και παρόλο ότι είπα στην προηγούμενη θέση μου και το deep learning είναι εδώ για να μείνουν. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Αυτά αν θα ήθελα να τοποθετηθούν ο κύριος Μαρής, η κυρία Χουρμούζη πάνω σε αυτό. Έχουμε φτάσει και στο όριο του χρόνου μας. Αυτό να συμπληρώσω, θα ήθελα κάτι να πω, ότι οι τεχνικές, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η παρουσίαση. Εγώ δηλαδή είχα την ιδέα οπτικής και προσπαθώ και στα μαθήματά μου να μάθω τους ακτινολόγους να ακούνε τις εικόνες, όχι να τις βλέπουν. Επειδή ακριβώς αυτό που λέτε συμβαίνει. Δηλαδή μιλάμε για κύματα, μιλάμε για ήχους διαφορετικών φάσεων, εντάσεων και συνοδήματων, όπως και να έχει. Επιτρέψτε μου αυτό. Στην όλη αυτή την ιστορία, για να μπορεί κανείς να πετύχει γρήγορα και να αποτυπώσει εικόνα γρήγορα, όπως είπατε πολύ σωστά, με το JPEG δηλαδή, μπορεί κανείς να μεταλλευτεί πληροφορίες, αν θέλετε, από τις εικόνες που έρχονται, για να μπορεί μετά να τις οργανώσει σε ένα τέτοιο επίπεδο και να φτάσουμε στο τέλος και να επιτύξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό. 100% το AI θα βοηθούσε. Όχι, το deep learning καλύτερα, το πιστεύω και εμένα. Θα βοηθούσε και να μειώσει τον χρόνο. Είναι κάτι που το κάνουν. Πάλι αυτό όμως, να συνοηθούμε, είναι ανεξάρτητο από το να κάνει κανείς διαγνώσεις. Είναι τεχνική. Και η τεχνική σε αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη στα επίπεδα τεχνικής δεν έχει να μοιραστεί κάτι. Δεν είναι κάτι κακό εκεί. Κάνει την εικόνα πιο γρήγορα. Βελτιώνει τις τεχνικές πιο γρήγορα. Η πραγματικότητα τώρα, αυτό που θέσατε. Τι είναι πραγματικό, τι είναι ψεύτικο, αυτό θα το αποδείξει ο χρόνος μόνο. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Το τι είναι, ποια είναι η πραγματικότητα δηλαδή, σε σχέση με αυτό, μόνο σε ομοιώματα θα μπορούσε να το κάνει, που ξέρει την true τιμή, για να δει πόσο καλά και πόσο, τι ακρίβεια δηλαδή στο τέλος, υπολογίζεται η πραγματικότητα. Έτσι νομίζω. Είναι φιλοσοφικό το πρόβλημα. Να δώσω και ένα παράδειγμα το οποίο είναι πάνω ακριβώς αυτό. Συνήθως στη μαγνητική τομογραφία κάνουμε ένα διδιάστατο μετασχηματισμό Φουριέ για να πάμε από τον κάπα χώρο στην εικόνα. Απλά πράγματα. Αντίστροφο. Αντίστροφο, εντάξει. Εξαρτάται ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Από πού ξεκινάει κανείς. Λοιπόν, έχουν εκπαιδεύσει οι συνάδελφοι και τελικά τώρα πια είναι εύκολο. Έχουν εκπαιδεύσει νευρονικό δίκτυο το οποίο μπορεί να κάνει αυτό το μετασχηματισμό Φουριέ. Έτσι, δηλαδή, αντί να το δώσουμε σε μια αναλυτική μορφή στο MATLAB ή σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού να κάνει το μετασχηματισμό Φουριέ, τον κάνει ένα δίκτυο. Ωραία. Και έχουμε και άλλο ένα δίκτυο το οποίο μπορεί να πάρει την εικόνα και να δει έναν όγκο. Ωραία. Άρα, παίρνω τον κάπα χώρο, τον περνάω από το πρώτο δίκτυο, βγάζω την εικόνα και την εικόνα την περνάω στο δεύτερο δίκτυο που μου λέει που είναι ο όγκος. Θα μπορούσα όμως να πάρω αυτά τα δύο δίκτυα και να τα κάνω ένα. Και συνεπώς από τον κάπα χώρο, άμεσα, το νευρονικό δίκτυο να μου λέει ναι, υπάρχει όγκος. Χωρίς να δω ποτέ την εικόνα. Ποτέ την εικόνα. Δεν χρειάζεται να τη δω. Και εκεί έρχεται το ερώτημα. Πώς γίνεται quality assurance από κάποιον ειδικό ακτινολόγο. Δηλαδή όταν θα πάρει ένα τέτοιο κάπα χώρο και το δίκτυο θα πει ναι, έχει όγκο. Να συμπληρώσω κάτι από αυτού γιατί είναι λεπτό σημείο. Ο κάπα χώρος ουσιαστικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Το σύστημα μάτι εγκέφαλος είναι φτιαγμένο να βλέπει πρακτικά φόν. Όπως λέμε, εικόνες εσωτερικού του σώματος. Ή τέλος πάντων, τις εικόνες που βλέπετε τώρα είναι εικόνες μορφών. Όμως, αν θεωρήσει ότι μια υπέρθεση συχνοτήτων, πάω στον καπαχώρο, δυσδιάστατο ή τρισδιάστατο, από εκεί και πέρα τα δεδομένα τα έχω. Τα δεδομένα του καπαχώρου, αυτά ξεκάθαρα. Και μετά ο μετασχηματισμός του Φουριέ έρχεται μα κάνει ήχο, να το πω κι αλλιώς, ή εικόνα των σημάτων, των ημιτών και των συνημιτών. Κάνει εικόνα μορφών για να καταλαβαίνει το σύστημα μάτι εγκέφαλο. Θεωρητικά η πληροφορία είναι εκεί. Είναι. Ένα σύστημα όπω είναι αυτόν έχει μάθει να βλέπει εικόνες ήχων, εικόνες υπερθέσεων, συνειδητών και μητών για να πάρει δεδομένα για να αναλύσει. Αυτό δεν είναι λεπτό. Αλλά ποτέ ο άνθρωπο δεν θα καταλάβει πώ δουλεύει ακριβώ αυτό ο σκοπό. Άποψη. Όχι, δεν είναι απίθανο, γιατί τα data είναι εκεί. Είτε είναι ήχοι, που είναι συχνότητες, το που είπατε πριν, πάρα πολύ ωραία, είτε είναι μορφές. Είτε ο αντίστοιχος Φουριές πηγαίνει από την εικόνα των ήχων ή την εικόνα των φάσεων και των συνοήτων στην εικόνα των μορφών που έχουμε όλοι μάθει να βλέπουμε. Το καταλαβαίνετε. Αυτή, την άποψή μου θέλω να καταλάβω. Τα δεδομένα είναι εκεί.
Τα δεδομένα είναι εκεί και μάλιστα κάποιες μορφές του κάπα χώρου εγώ τις βλέπω, αλλά όχι για να βγάλω διάγνωση με τίποτα. Για να δω artifacts. Για artifacts μπορούμε κάποια artifacts να τα βγάλουμε καλύτερα στον κάπα χώρο. Εννοείται, καθαρίζουμε τα περιοδικά σφάλματα. Τα περιοδικά σφάλματα, παλιά όταν ψηφοποιήσαμε και εμείς εικόνες, μια φορά και ένα καιρό στα νιάτα μου, παίρναμε και τις παίρναμε στον κάπα χώρο με λογισμικά, σβήναμε τις περιφερειακές δομές και καθαρίζουμε την εικόνα και κάναμε πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι αυτό που λέτε. Πολύ καλά. Περιοδικά σήματα δηλαδή. Δηλαδή κάτι που στην εικόνα έχει μια περιοδικότητα μπορεί να σβήσει άνετα με σβήνοντας ένα σημείο στον κάπα χώρο. Ξεκάθαρα. Αυτό ναι. Αλλά το να πας παρακάτω και να βρεις διάγνωση, δεν θα διαφωνήσω, αλλά δεν μπορεί και να συμφωνήσω με την έννοια ότι είμαστε ακόμα. Δηλαδή το μηχάνημα έχει τα δεδομένα. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Η μορφή, η εικόνα λέει με πίξελ όπως τη βλέπουμε, ή τα ημίτωνα που κρύβεται από κάτω. Αυτό είναι μια. Είναι μια και τα σημείωτα εδώ. Η ήχη δηλαδή που είναι από κάτω. Είναι μια μεγάλη ερώτηση. Πραγματικά είναι φιλοσοφικό το πρόβλημα. Αλλά όχι πως τα δεδομένα είναι τα ίδια δεδομένα. Εκεί βγαίνει η εικόνα. Έτσι. Έτσι πάει. Ακούμε τους πυρήνες κατά μία έννοια, τους ακούμε, έτσι, τους καταγράφουμε τον καπαχώρο και μετά μετατρέπουμε τον καπαχώρο. Αντίστροφο που βγαίνει, δηλαδή, ήταν λοιπόν. Για να μπορέσει να βολέψουμε για τον απεικονιστή ακτινολόγο, ξανά. Έτσι δεν πάει. Αλλά ο υπολογιστής τα δεδομένα τα έχει. Ακούγοντας τις εικόνες, όχι βλέποντάς τις. Αυτό είναι μια, αυτή είναι μια ιδέα. Το είχαμε κάνει και στην Κρήτη παλιά και το καταφέραμε και ακούσαμε τους Κρήτες. Το αφήνω αυτό. Αλλά το κάναμε. Γιατί οι συχνότητες είναι χαμηλά, είναι ακουστικές. Μπορούμε να δούμε, το δούμε. Τώρα, τι ήχο θα έχει ένας καρκίνος, με συγχωρείτε, ή πώς θα είναι κάτι ασύμμετρο, μάλλον θα είναι. Σίγουρα στη μουσική αυτό έχει ρόλο. Έτσι. Κάτι ασύμμετρο 100%. Δεν το ξέρουμε. Θέλουμε να το κάνουμε. Μια που το λέτε δηλαδή. Και είναι ενδιαφέρον να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δηλαδή, ακούμε την εικόνα. Πώς, τι ήχο θα έχει ένας καρκίνος. Να το πω κι αλλιώς. Μια ασύμμετρη δομή ενός λιώματος στον καπαχώρο. Αυτό. Ενώ το νευρονικό δίκτυο αυτό μπορεί να το βρει. Εκείνη το ακριβώς. Και με αυτό, κύριε Πρασόπουλε, νομίζω ότι φτάσαμε στην ώρα μας και ξεκινήσαμε. Η συζήτηση ήταν απολαυστική. Δεν είναι που μας κάνατε. Καταρχήν ήταν εύκολο να θίξατε πολύ σημαντικά πράγματα σε λίγο χρόνο. Μας κάνει σοφότερους, μας κάνει και πιο προβληματισμένο. Επομένως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιβρά, για τον συντονισμό, για την επιλογή των σημείων προς συζήτηση. Ευχαριστούμε φυσικά για τους συζητητές. Κανείς μπορεί να συζητάει ω αύριο πάνω σε αυτά. Γνωρίζοντας, μιλώντας τον εαυτό μας, γνωρίζοντας μόνο ένα μικρό μέρος των προβλημάτων και προσπαθώντας πάλι να κάνουμε το ίδιο λάθος. Γνωρίζοντας λίγα, να υποθέσουμε τα πολλά. Έτσι, με το μέρος να φανταστούμε για να εξασφαλίσουμε το όλο, που φαίνεται ότι είναι. Πάντως ήταν εξαιρετική η συζήτηση, αποδεκτική. Εξαιρετικές ήταν και οι παρουσιάσεις. Επομένως, κύριε Μαρίλη, κύριε Κουρκούλη, σας ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Λεκά, επίσης σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ νομίζω ότι κερδίσαμε όλοι. Πέρα από το ότι εγώ το βρήκα σε πολλά σημεία προκλητικά απολαυστικό σαν εγκεφαλική σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, χαιρετούμε. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας.